Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σου απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα είμαστε και θα είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες. Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης και το σκουπί της Χοληψίας, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη και η κυρία Εύβοια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Όλοι συντονισμένοι εδώ σε 95,5 των FM με τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Συντονίσου στο Μετρόπολη 95,5 καθημερινά. Μόλις ακούσει τον Ρέτ Νατάκα στον επόμενο τόνο, κάλεσε και κέρδισε. Καλείτε στο 2310 90 90 90 για τα επόμενα δύο λεπτά και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα επώνυμο αντρικό ρολόι φερέ αξίας 400 ευρώ και 5 πρωτότυπα ξύλινα ρολόγια FK αξίας 70 ευρώ το καθένα από τα καταστήματα F Κατραούρας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 22 Μαρτίου στην Εγωέ Πλακατέλος με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Γιάννη Πάγκο. Να βάλει τα δυνατά σας γιατί ο χρόνος τρέχει. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Κορυγός μας η αδερφή Κωνσταντινίδη τηλεφωνείτε τώρα στο 18133 γιατί το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει κατοργηθεί αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή λοιπόν τηλεφωνείτε στην εταιρεία αδερφή Κωνσταντινίδη έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο για να σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Γι' αυτό, για οριστική διαγραφή, καλείτε απλά στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Λεβαδιακός Αστέρας Τρυπόλεως στο κομπό της Sports Arena στις 7.30. Με τον Ηρακλή να είναι τυχερός στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό γιατί αυτή είναι η αλήθεια και να έρχεται ισόπαλος 1-1. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ανώμαλη προσγείωση στο ΆΚΑ και να τρώει τρίμπαλο χωρίς να θυμίζει τίποτα από την ομάδα που ονειρευόταν οι οπαδοί του την περασμένη εβδομάδα, πρωταθλήματα κτλ. Κτλ. Και αν μπορεί με τον Πανιόνιο να συνεχίζει το βιολί του, με τον Άρη να πετυχαίνει μία ακόμη νίκη, αλλά οι από πάνω να μην κάνουν γκέλες, δεν θεωρώ γκέλα το Χ του Απόλλωνα Σμύρνης, θα το προτιμούσα από τη Λαμία και ο Νόν νοήτο, αλλά όπως και να έχει, για την ώρα ο Κωστένογλου καλά το πάει με το 2-2, θα δείξει. Δεν κατηγορούμε, δεν χρεώνουμε, δεν υποθέτουμε τίποτα. Περιμένουμε και βλέπουμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και όταν έχεις να μου πεις ποιοι είναι αυτοί, θα μπορώ να απαντήσω. Μπαμπούλα, τι έγινε? Ποιοι είναι αυτοί? Όχι τίποτα, μου έστειλε ένα μήνυμα επιπροσωπικού. Τι? Όχι κάτι κακό. Επιπροσωπικού και καλό. Συνήθως επιπροσωπικού κακά είναι.
Όχι ρε παιδί μου. Τι. Είχε μια απορία. Απλά επειδή δεν ξέρω καν τα ονόματα των κυρίων, λέω. Κυριών ή κυρίων. 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 Ναι. Αν θέλεις, λέω, εξήγησέ μου πού έγινε αυτό. Επεισόδιο. Και πώς έγινε αυτό. Ναι, δεν ξέρω ο κόσμος τώρα τι λες. Οπότε κακώς το διαβάζεις. Κακώς το συνεχίζεις. Ναι. Λέω, 9.34. Ναι. Εξήγησέ μου ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν ξέρω γιατί. Ναι, αλλά 500.000 κόσμος δεν έκαναν κατάλαβε τι λες. Οπότε σε βρίζουν. Θα είχε τελειώσει σε 10 δευτερόλεπτα αν δεν είχε. Ναι, άντε, μπράβο, τελείωσε. Ναι, λοιπόν, τα είδες τα παιχνίδια. Ποια παιχνίδια να δω. Ηρακλής Παναθηναϊκός. Πώς δεν το είδα. Άρης Κισαμικός. Όχι, κοιμήθηκα. Πήγα έξω, έφαγα. Τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Φυσικά τον είδα. Τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο. Φυσικά και τον είδα. Αφού έτρωγες έξω. Τι έτρωγα. Τι σε έπιασα, ρε. Είναι σαν τον αυτό που. Το παιχνίδι με τον Νίκη. Ηλίθιε 5 και 4 έπεσε ο Ολυμπιακός. 3 έτρωγα. Ηλίθιε. Πάμε παρακάτω. Είμαι και ηλίθιος. Λέγε. Παρακάτω. Δεν ξέρεις τι ώρα έπεσε ο ένας και ο άλλος. Άρε μούτρο. Λέγε. Άρε μου. Γιατί δεν τον είδες τον Άρη. Ερώτηση. Για να φας ή γιατί περίμενε ότι θα κερδίσει. Γιατί προτιμώ να απολαύσω ένα καλό φαΐ σε ένα καλό εστιατόριο παρά να δω τον Άρη. Κατάλαβες. Πρώτον. Δεύτερον. Πελάτες στους Αριανούς πολύ πολύ δεν τους έχω, οπότε δεν τον είδα. Δεν τους έχεις, πάλι ναι. Προσωπικό άρχισε να δουλειάς. Ναι, φίλε, με ρωτάς και σε απαντάω. Θες να σε απαντάω, είμαι ειλικρίνη, ένα σου λέω παραμύθια. Όταν απαντάς με ειλικρίνη... Φύρα είναι στην εκπομπή. Δεν βλέπονται στο αυτό, πήγα έβαγα ένα ωραίο φαΐ και εισήγασα. Πάρα κάτω. Για σου πω ψέματα, γιατί δεν τον είδες τον Άρη. Και τον Ηρακλή του χρόνου δεν τον βλέπω. Του χρόνου δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και το λέω και στους Ηρακλήδες. Να το πεις. Από την ώρα που... Νώρα. Από την ώρα που άρχισες να λες ότι ο Ηρακλής δεν παίρνει αδειοδότηση. Ναι. Λέω ότι μπορεί να γίνει και αυτό το θαύμα. Ποιο θαύμα, τι έγινε, δώσ' το ρεπορτάζ, δώσ' το ρεπορτάζ, τι. Ό,τι τι. Τόσο κάλτσα σε θέλω. Ναι, το ρεπορτάζ δώσε, άσε την κάλτσα τώρα και το pullover. Λέγε, τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ τι λέει. Ναι. Ότι πρέπει ο Καγιούλης να πληρώσει 450.000 ευρώ μέχρι 31 Μαρτίου. Μάλιστα, και τι θα γίνει. Το λογικό είναι να μην μπορούσε να τα καταφέρει. Ωραία. Και μετά και φυσικά να κάνουν και την αύξηση του κεφαλαίου. Πόσοι είναι αυτοί? 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μόνο αν φέρει ένα Ρώσο Σαββίδης ή ο ίδιος δώσει ή κάποιος παράγοντας μεγάλος θέλει να πάρει τον Ηρακλή το δει ελκυστικό, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι από την ώρα που είπες ότι από τότε που διαβεβαίωσε το φίλο σου και ποιος ο Κούγιας. Τι φίλο? Το φίλο μας, τον γιατρό. Φίλο μας, φίλο σου είναι. Μαζί κάνετε παρέα. Το φίλο σου. Το φίλο μου, ναι. Λοιπόν, ο Κούγιας ότι ξέρεις δεν θα πάρει ο Ηρακλής αδειοδότηση. Έτσι είπε ο Κούγιας στο γιατρό. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Διατηρώ ελπίδες. Διατηρείς ελπίδες. Ναι. Να τις διατηρείς. Γιατί σε θεωρώ κάλτσα. Μπράβο, δεν πολύ το κρύψα. Παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν. Από πού να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, ο Ηρακλής είναι σαν τον ασθενή που του βάζεις ορό και λες αμάν τώρα πας στον Ζαταγιά τον γιατρό εκεί στον Κιανό Σταυρό και του λες γιατρέ. Να του τραβήξω τα καλώδια. Το απαγορεύει η θρησκεία μας. Γιατρέ, να του τραβήξω τα καλώδια. Το απαγορεύει ο ιατρικός νόμος. Πολύ ωραία. Τι θα τον αφήσουμε? Τον αφήσουμε να ψοφήσει όταν έρθει η ώρα του. Έτσι είναι ο Ηρακλής. Ή του τραβάς τα καλώδια, που απαγορεύεται να πούμε η θρησκεία σου και πώς το λένε το άλλο, η ιατρική αυτή, ενώ στην Αγγλία μπορείς να τον σκοτώσεις και να ησυχάσει μια ώρα αρχίτερο ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Βέλιος, ο δημοσιογράφος, πήγε και αυτοκτόνησε μόνος του και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ηρακλής. Σήμερα θα είναι, αύριο θα είναι, μεθαύριο θα είναι. Άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, πει πέθανε. Κατάλαβες. Τώρα πάρει αδειοδότηση. Δεν πάρει αδειοδότηση. Το δρόμο του τον έχει πάρει. Ορθοπλώρησε η πλώρη του Τιτανικού και βουλιάζει. Ορθοπλώρησε. Τι άλλο θα ναι. Πάμε παρακάτω. Ορθοπλώρησε η πλώρη. Το ακούσαμε και αυτό. Το ακούσαμε και αυτό. Πάει τέλειο. Αντί να πει έγειρε η πλώρη. Ορθοπλώρησε. Πατάρισε η πλώρη. Ναι, ορθοπλώρησε η πλώρη. Αντί να πατάρει, ορθοπλώρησε. Καινούργια κλίση. Σε σημαίνει ορθοπλώρησε. Πού να ξέρω. Βουτήξει κάτω, προς τα κάτω, με το κεφάλι προς τα κάτω. Δηλαδή μια πλώρη η οποία μπαίνει με στη θάλασσα, λέμε ορθοπλώρησε. Ναι, ορθοπλώρησε. Όχι ορθοπλώρησε, ορθοπλώρησε. Κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Άιτε, τελείωνε. Συνέβη και αυτό. Από ποιο παιχνίδι θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το εύκολο. Ποιο παιχνίδι, μωρέ, τι θες, τι εύκολο, ποιο είναι το εύκολο παιχνίδι? Στο Καρφαζόγλιο. Εύκολο ήταν αυτό το παιχνίδι? Εύκολο. Εύκολο ήταν το φας 4 γκολ. Αλλά τι έγινε εκεί πέρα? Μ' άκουσες να λέω κάτι διαφορετικό? Ναι. Σε ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός και θα μπορούσε να κερδίσει. Αυτοκτόνησε. Ο Ηρακλής ήταν τυχερός και πήρε το. Δεν ήταν καθόλου τυχερός. Καθόλου τυχερός δεν ήταν. Δεν ήταν καθόλου τυχερός. Ο Ηρακλής. Όταν παίρνει σοπαλία, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει τρία τέταρτα. Τα έκανε τα τέταρτα. Πολύ ωραία. Δεν είναι και τυχερός. Δεν είναι τυχερός γιατί ο Ηρακλής. Πριν το μάτς μίλησα με προπονητή Αλφα Εθνικής για πολλά χρόνια Έλληνα. Μάλιστα. Και τον λέω, βλέπεις την εντεκάδα του Ηρακλή? Μου λέει, τι βλέπω? Δεν μου λες, του λέω, αντί για Ιτζόγλου, Δόνη και δεκάρι Λεωζίνιο,
θα προτιμούσες η Τζόγλου, Δόνη, Γροντί και Λεωζίνιο. Μου λέει γιατί. Εγώ τώρα είμαι λέει τουρίστας, λέει τώρα το Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο θα πιάσω δουλειά. Τώρα λέει δεν δουλεύω τρεις μήνες. Τι θες λέει και με παιδεύεις λέει με αυτά τα πράγματα. Του λέω σε παιδεύω με αυτά τα πράγματα. Γιατί λέω ότι με ένα χαφ παραπάνω ο Ηρακλής, όπως με ένα χαφ παραπάνω η ΑΕΚ, δολοφονεί το ποδόσφαιρο, κλείνει τους χώρους, κλέβει ψηλά και κάτι μπορεί να κάνει περισσότερο. Από τη στιγμή λοιπόν, όπου ο Ηρακλής έχει τον δύο χαφ και το Λεωζίνιο. Και δεν έχει τρία χαφ και το Λεωζίνιο. Ή τέσσερα χαφ και το Λεωζίνιο. Να πάει δηλαδή σε ένα στυλ να καταργήσω ρε παιδί μου, να καταργήσω τα χαφ, Δόνι Στάμου Λεωζίνιο. Ο Τζόγλου πήγε μετά. Να καταργήσω τα έξτρεμ, ούτως ή άλλο τον Κούρο έξω αριστερά που τον έχω και τον Μοντέιρο, δεν μου χρησιμεύουν σαν έτρεμ. Δεν τρυπάνε ούτε κονσέρβα να πούμε από σπανάκι. Τι κάνει ο Μάγκας. Βάζει τον Τζόγλου μέσα, έχει το Δόνι μέσα, έχει το Στάμου center back. Βάζει τον Αγγελόπουλο στο 85. Βάζει το Λεωζίνιο. Έχει το Γροντί και παίζει με εξαροοχτάρια στο χώρο του κέντρου. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος του με το Ζέκα. Μόνος του με το Ζέκα κενός. Και με ένα Μόλιντς, ένα που είχε στο 75. Και τον Βιαφάνες που τον είχε στα πλευρά. Δηλαδή το κέντρο του Παναθηναϊκού κατεστράφει. Εκεί έχασε τον πόντο ο Παναθηναϊκός. Δεν τον έχασε επειδή έχασε τα γκολ. Τα γκολ χάνονται. Εκεί έχασε το μάτσο Παναθηναϊκός. Έβαλε ο άλλος τα εξαροχτάρια, φούλαρε στο κέντρο, έκλεψε μπάλες ψηλά, τους σκότωσε κτλ. Και έγινε το ένα. Και αν είχε μυαλό λίγο πιο ποδοσφαιρικό, καθαρό, ο προπονητής του Ηρακλή, που το πήγε ωραία το έργο. Πάρα πολύ ωραία το έργο. Και δεν έβαζε τον Περόνε μέσα. Και πέταζε τον Παστακό, γιατί ο Περόνε είναι παλέμαχος. Τότε εγώ σου λέω μπορεί να γινόταν. Είναι η απορία μου. Δηλαδή, αν σήμερα έπινα καφέ με τον, πώς το λέει, τον Παντελίδη, το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι καταρχήν πλήρωσε τους καφέδες. Και δεύτερον, θα του πω Μάγκα, τον Παστακό, γιατί δεν το βάζεις μέσα, ρε. Τι τον έχει τον Περόνε. Ταλαιπωρία δεν το. Εσύ πώς το εξηγείς ότι δεν βάζει. Δεν ξέρω. Αυτά όλα τις τακτικές του Ηρακλή, όλα τα θεωρώ λογικά. Τον πόντο, τον κέρδισε τον πόντο ο Ηρακλής. Δεν τον έχασε ο Παναθηναϊκός. Τον πήρε άξια τον πόντο ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να παίζει με τρία χάφ, άλλος και άλλος με πέντε. Θα σου φάει το κέντρο. Θα γίνει ιστορία, θα γίνει κλοπή, θα γίνει ένα μπέρδεμα, θα γίνει το 1-1. Το ερώτημά μου είναι, τι λιγότερο έχει αυτός ο Παστακός από αυτόν τον Περόνε. Το βλέπω τον Περόνε και θα ρίξει και βλέπω γέρο στο Χαρίσιο γεροκομείο. Τελείωσε ο Περόνε. Τι προσφέρει ο Περόνε. Βαρύς, χοντρό κεφάλι, αργός, πέδαρος είναι, ήταν επεκταράς. Τελείωσε, είναι 34 χρόνων, έχει βαρύ. Τι αν τον έχει. Πήρε τον Παστακό, τον έχει τον Περόνε μέσα. Που μπορεί να παίξει και σε μεγαλύτερους χώρους. Αυτή είναι η ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός στα 4-4-2, πολλές φορές όταν το φορτώνει ο άλλος χαφ. Και τον βάζει εξάρια, οχτάρια, τον κλέβει ψηλά, μένει μόνο με τον Ζέκα. Ο Ζέκα έχει λιώσει σαν τον Άγιο Φανούριο, έχει γίνει από το τρεχαλιτό. Δεν έχει και κανένα αξιόλογο δίπλα ποιοτικό. Ένα αλούντε έχει, με ένα μόλις έβαλε και ένα κουρμπέλι κάπου, τον οποίο είχε και στόπερ χθες. Δεν τον έβαλε στα χαφ. Δηλαδή του κόλου, να πούμε χαφ, έχει ο Παναθηναϊκός. Έμι έχει του κόλου χαφ, αφήνει τον Ζέκα μόνο, παίζει και με δύο, δεν παίζει με τρεις. Αυτό είναι το παιχνίδι του Ηρακλή. Τι να τον κάνει στο βαθμό όμως. Τι να τον κάνει στο βαθμό. Μην τον παίρνει στο βαθμό. Τι να τον κάνει στο βαθμό. Ρε φίλε, σε καλύπτει ο βαθμός. Μια χαρά από το να πάρω. Από το να πεινάσω και να πεθάνω από την πείνα, καλό είναι να φάω και φακές. Γιατί τι πρέπει να φάω γουρουνόπουλο. Σώζεται του Ηρακλή με χει. Γιατί να μη σώζεται. Ελπίζει. Στου πόσου βαθμού είναι σώζεται. Πού να ξέρω ρε πόσου βαθμού είναι σώζεται. Μπορεί να στήσουν οι άλλοι τρία μάτια και να πάει στου 50 βαθμού που ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πρέπει να το κάνουν αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια βέρεια η οποία έχει παραδώσει τα όπλα. Ένας Λεβαδιακός που σήμερα είναι σημαντικό παιχνίδι. Τι θέλεις εσύ. Τι θέλω εγώ. Τι είμαι εγώ, Ηρακλή. Είμαι ό,τι θέλει, ας γίνει. Τι με νοιάζει εμένα. Τι είναι καλό για τον Ηρακλή. Καλό για τον Ηρακλή, τι είναι. Τι καλό για τον Ηρακλή. Να κερδίσει Τρίπολη. Να γίνει διπλό. Τι λες. Τι λες. Παρακαλώ εγώ να κερδίσει η ομάδα η οποία έριξε τον Ηρακλή. Ναι. Θα παρακαλώ να κερδίσει. Μην σώσει και κερδίσει. Α χάσει. Να σωθεί ο Λεβαδιακός. Να πιάσει τους 20 βαθμούς και εσύ να πέσει. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνει. Σου λέω τι είναι το λογικό. Τώρα εσύ τι με διαβολή. Λέω για λαμάς, ο Άρης έπεσε με 13 ισοπαλίες. Ο Άρης είχε πέσει με 13 ισοπαλίες. Εντάξει. Όχι, είναι καλό στατιστικό να το ξέρουμε. Πάντως λέω ότι με δύο νίκες δεν πας πουθενά. Ότι πρέπει να κάνεις νίκες οπωσδήποτε. Παλικάρι μου. Και. Ούτε παλικάρι μου, ούτε κανακάρι μου. Ναι. Ότι πρέπει να κερδίσεις. Ναι. Και ότι εκτιμώ ότι καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα είναι η ισοπαλία. Ποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Ο παδός του Ηρακλή, δηλαδή του είναι αδιάφορο ποιος θα κερδίσει, καλύτερα να κάτσει το χείλο. Λες εσύ, ε. Ναι. Ναι. Και καλύτερα, δηλαδή, ειλικρινά θα το ήθελα πάρα πολύ. Ναι, ναι.
να είναι τελευταία αγωνιστική. Ποιο όνειται και ποιο έχει το λεβαδιά που Αστέρα Τρίπολη Ηρακλή. Ναι. Και να πάω να τη δώσω μια κλωσιά μέσα σε αυτήν την πόλη τη. Μπράβο, και Ρηγόρη. Να τη ρίξω από εκεί που ήρθε. Μπράβο, Ρηγόρη. Και μετά θα έρθει ο Άρης, θα πάρει τη θέση σου γιατί θα παίζει τα χαρτιά. Άλλο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Απλά να ξεπληρώσω ένα γραμμάτιο του παρελθόντος. Τι θα ξεπληρώσει. Να ξεπληρώσω ένα γραμμάτιο του παρελθόντος αγωνιστικά τον για να μην. Την Τρίπολη που την έχει, εκεί. Εκεί. Μάλιστα. Μέσα στο σπίτι τη. Τη Λεβαδιά που την θέλω να στο κλείσω εδώ. Και θες να κερδίσει η Λεβαδιά σήμερα, την Τρίπολη. Αδιάφορο. 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 Έχω 16 βαθμούς. Ναι. Έχει 20 η Τρίπολη. Α ναι. Κερδίσει η Λιβαδιά. Ναι. Την κερδίζω εγώ τη Λιβαδιά εδώ. Εδώ, ναι. Ναι. Την Τρίπολη μετά. Κερδίζω και την Τρίπολη εκεί μέσα. Μπράβο, μετά θα σωθώ. Θα σωθεί. Θα σωθώ. Θα κεράσει. Περγαμόντο. Να κεράσω γιατί άσω. Άμα σωθεί ο Ηρακλής, θα κεράσει εδώ. Θα κεράσω. Θα κεράσει τη ρόπιτε αυτά που κερνά που σα κερνάνε και τα κερνά εσύ μετά. Με κερνάει και κερνά. Ναι, δεν γίνεται. Εσύ σαν ηδήμον που έχει πάρει πτυχίο αυτά τα πράγματα στα κεράσματα. Ναι, ναι. Μου τα έχει μάθει και εμένα. Μπράβο, Γρηγόρη. Κοντά σου έμαθα. Πώς να κερνάω. Έτσι. Με τα κερασμένα. Με τον Ηρακλή ξεκινήσαμε, έτσι. Νομίζω ότι χρονικά αυτό ήταν. Γιατί να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Ο Παοξής είναι τόσο ξενερωμένος σήμερα. Ξενερωμένος είναι. Ξενερωμένος. Ναι, αλλά μας έχουν και εξίδες. Παναγιώτο. Τι είναι ξενερωμένος. Ξενερωμένος. Τι μπούσα, σταμάτα εδώ, τι ξενερωμένος. Ρε αυτό με το στραγάλι. Άστο στραγάλι. Επειδή είναι ο Παοξής ξενερωμένος, είναι ο εξής φτιαγμένος. Κούρασε αυτή η ιστορία. Κούρασε αυτή η ιστορία. Βγάλ το στραγάλι. Ο Παοξής οφείλει σήμερα να ευχαριστώ τον Ηρακλειδέα. Στην ομάδα του Ηρακλείου. Γιατί? Γιατί με την ισοπαλία του Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός έμεινε κάτω από τον ΠΑΟΚ, δεν τον πέρασε. Και τι έγινε, αυτό θα κρυθεί στα μπαράς, τι τον νοιάζει, σιγά. Όχι, δεν μπορεί να χρεώσει που χρέωνει με εμάς, βγάζει τα μάτια σου. Το πάλεψα με Ολυμπιακό, με έσφαξε ο διαιτητής, χ με τον ΠΑΟΚ, χ με την ΑΕΚ, χ με τον Παναθηναϊκό. Mm. Δεν έκανα κάτι εις βάρος του να με χρεώσει. Εσύ λες, ναι. Ναι. Ναι, ναι, δεν μπορεί να με χρεώσει με εμένα σκυλιάζεις. Και με τον Παναθηναϊκό. Πιο πολύ σκύλιασα και ήμουν τυχερό με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν μπορεί να με χρεώνει. Και δεν μιλάω επί προσωπικού, μιλάω βάσει λογικής. Ναι. Και λέω ότι η λογική λέει ότι ο Παοξής αυτά που έλεγε πρέπει να τα ξεχάσει και να πει και ευχαριστώ. Ναι. Εσύ πες ότι δεν πρέπει να πει ευχαριστώ. Ναι. Κωστή, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά καλύτερα που κάνουμε κοιλιά τώρα παρά στο κύπελο και play-off. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Ναι. Παιδιά, σας έλεγα ποιον πρέπει να έχετε ημιτελικά. Ελπίζω το παιχνίδι αυτό να σας έστειλε το μήνυμα. Ότι καλύτερα να έχει την ΑΕΚ ημιτελικά παρά να την έχει στο τελικό. Ναι. Την είδε καλύτερα σε δύο. Βεβαίως. Ναι. Σε δύο παιχνίδια τι έκανε η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Στο ένα έχασε ένα 0. Με γκολ που δεν ήταν και με δοκάριο Χριστοδουλόπουλο στο 0-0 και στο άλλο φάγε 3. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, ωραία τα λες τα έργα. Κάνω, okay. Ωραία τα έργα. Ωραίο σενάριο κάνει. Μπράβο. Κόκκινε λέει πιο ντέρμπι, ρε. 47 είναι νίκε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άτιτλοι από τότε που ήταν οι δραχμές είναι. Λάρισα είναι ένα ΠΑΟΚΙΑ. Μπράβο σου ραπτό που έφερε τον Μπαρμπαμελάτο στη Μαρμίτα και μαλώνει με τον Άμπαλο και γελάμε. Ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω, δεν είδα. Δεν βλέπει, δεν βλέπει. Δεν βλέπει τη Μαρμίτα, δεν τη βλέπει. Βλέπει. Όχι, το έχει, Survivor. Έχει τύχει να τη δω. Τι ναι. Να δω. Survivor. Πώς το είπες? Survivor. Survivor. Πώς το λένε αυτό. Survivor. Όχι, Survivor. Survivor. Survivor αυτό το πράγμα. Ναι. Survivor. Survivor. Ναι. Survivor. Τι σημαίνει survivor. Δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις. Εγώ το βλέπω αυτό. Δεν βλέπει. Πότε το έχω δει. Συνέχεια, έτσι με είπε. Ποιος? Ένα δικό σου πρόσωπο. Συνέχεια, λέει survivor βλέπει. Δικό μου πρόσωπο που ξέρει τι βλέπω στην τηλεόραση είναι μόνο η γυναίκα μου. Πώς? Μόνο η γυναίκα μου γνωρίζει. Όχι, έχει εσύ και φίλους. Αφού παίρνει τηλέφωνο, λες το χούτο έτσι αλλιώς και τα λοιπά. Ναι. Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Δεν βλέπεις. Εσύ είναι απίστευτο. Ιστορίες με κουμπιά κάνει. Ε. Ιστορίες για χρήματα. Άλλο θέλω να πω. Τι θεματικότητα έχει το survivor, πώς το λένε αυτό. Ούτε ξέρω, ούτε το έχω δει ποτέ. 60%. Και άμα ρωτήσεις 100 άτομα, κανένας δεν το βλέπει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μπορείς να με εξηγήσεις. Μ' άκουσες ποτέ να σχολιάζω κάτι. Όχι, ρε παιδάκι μου, λέω. Αυτό το survivor έχει 65% τηλεθέαση. Μπράβο. Και άμα ρωτήσεις 100 άτομα, εγώ δεν το βλέπω, εγώ δεν το βλέπω. Καλά, εγώ δεν το βλέπω. Ποιος το βλέπει τελικά. Καταρχήν. Πώς γίνεται η μέτρηση, να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Είναι μακριά από τα ενδιαφέροντά μου. Ποιο? Το συγκεκριμένο. Ναι. Εντάξει. Και δεύτερον, αυτό που λες πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τελείως. Αν το γνώριζα, θα σε έλεγα. Μπορείς να με εξηγήσεις πώς έχει τόση τηλεθέαση αφού δεν το βλέπει κανένας. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να κρίνω ναι. Για τους άλλους. Πάει. Και ούτε μπήκα ποτέ στη λογική. Τελείως. Να ψάξω τα νούμερα τι και πώς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά με την ανάλυση του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Και για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ έχασε τόσο εύκολα με 3-0. Δεν και αν έχασε ο ΠΑΟΚ τόσο εύκολα, η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα. Γιατί να πρέπει να χάνει ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Έτσι, σωστό.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους, downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια. Οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κάθε μέρα με περισσότερες σελίδες, ειδήσεις και ρεπορτάζ από όλη τη Μακεδονία. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κοντά σας από την καρδιά της Θεσσαλονίκης για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Η εφημερίδα για κάθε Μακεδόνα. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχει τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας? Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφεια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, επιτέλους άλλος αέρας. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στην Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης.
Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω Λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, 37 μετά από τις 2, πάντα στο Μετρόπολης 95,5. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν δέχεται μονάδα στο κινητό. Μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Στέργιος Πατικανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πάτε εκεί για να κάνετε κλειδιά τύπου Immobilizer με τα καλύτερα μηχανήματα και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και φυσικά τηλεφωνώντας το 85-27-27 έρχεται στο δικό σου χώρο για να δώσει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση σε όλους εσάς οι οποίοι τον χρειάζεστε. 85-27-27. Μιλήσαμε λίγο για Ερακλή, πάμε στο παιχνίδι το οποίο έκλεισε η χθεσινή βραδιά, όπου η ΑΕΚ πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να ιδρώσει πολύ, νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-0, με τον ΠΑΟΚ να μην κάνει καμία ουσιαστική ευκαιρία, αν εξαιρέσεις μια φορά που βρέθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έκανε, πώς δεν έκανε. Βρέθηκε ο Κάνιας στην περιοχή. Ποιος Κάνιας? Δεν είπε ο Κάνιας. Σωστά, ο Κρέσπο. Εκεί που βρέθηκε ο Κρέσπο και τον πρόλαβα αμυντικός. Λοιπόν, και με τον ΠΑΟΚ γενικότερα να μην έχει καμία σχέση με το πρόσωπο το οποίο φανταζόμασταν ή είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Το γιατί το ακούω από σένα. Γιατί το γιατί? Κοίταξε. Καταρχήν, γιατί δεν έβαλε κανένα μέσο όπως μου είπες χθες. Κανένα κόφτη. Λάθος. Αυτός πήγε. Δεύτερη ερώτηση. Από τη στιγμή που συμβαίνουν διάφορα και ο Κάμπος δεν τραβάει, γιατί δεν ξεκινάει με το Μιστακίδη? Το πρόβλημα δεν ήταν εκείνη. Τρίτη ερώτηση. Από τη στιγμή που ο Μάτος είναι ντεφορμέ, δεν θα έπρεπε να έχει backup έτοιμο για να βοηθήσει? Ποιο να βάλει? Τον ποιον έχει εκεί? Τον Γκίτσιου. Τον Γκίτσιου. Πάρ τον δεξί μπακ, εσύ στον Ηρακλή. Ναι ρε φίλε, ναι. Εγώ είδα που γινόταν οι επιθέσεις. Από εκεί που λες ότι γίνεται ο φταίος Γκίτσιου, ας βάλει το κάποιον άλλον. Άστο ρε κόκκι να πάει στο διάλο. Άστο να πάει στο διάλο. Να βάλει τον Γκίτσιου τώρα, πιάσει τον εξτρέμ της ΑΕΚ. Ποιος ήταν εξτρέμ της ΑΕΚ? Ποιος ήταν αριστερά? Εσύ λες ποιος ήταν? Εσένα ρώτησε. Εσύ πες μας. Εσένα ρώτησε. Το Μάνταλο είχε. Εξτρεμοδεκάρι. Σκέφτηκε. Όχι, δεν ξέρεις. Άστο να το πούμε το έργο. Άστο να πάει στο διάλο. Τι έκανε παπάδες από εκεί? Οι παπάδες γίνανε από την άλλη μεριά. Άστο να πάει στο διάλο. Μη ρε κόκκινε ρε. Το περιμέναμε το Χρυστοδουλόπουλο. Μη με κάνεις τέτοια ρε. Το Χρυστοδουλόπουλο το περιμέναμε ότι θα βγάλει τα μάτια του. Ποια μάτια έβγαλε? Ό,τι μπορούσε έκανε για να βάλει γκολ. Σε πειράζει ένα? Σε ποιο λεπτό πήγε ο Χρυστοδουλόπουλο? Ειλικρινά δεν θυμάμαι το λεπτό της αλλαγής. Δεν θέλω να πω. Ξεκίνησε ή πήγε αργά? Δεν θυμάμαι πότε μπήκε ο Χρυστοδουλόπουλος. Ρε παιδί μου, ξεκίνησε ο Χρυστοδουλόπουλος ή μπήκε μετά? Αυτό σε ρωτάω. Θα το θυμηθώ. Δεν το θυμάσαι? Θα το θυμηθώ. Άσε το διάλο από μένα. Άντε, άντε. Θες να κάνεις και κριτική τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ? Να κάνω κριτική τον ΠΑΟΚ. Άστο ρε να το. Όλη την 11 του ΠΑΟΚ να σου πω. Για πες μου. Εγώ δεν τα έχω τα ζαταβατικά από κάτω, σαν και εσένα σημειωμένα. Έλατε. Κακώς δεν τα έχω. Ναι. Εντάξει, μην κάνεις τον έξυπνο. Τι 11 έχει? Έλα ρε, πάμε παρακάτω. Η ΑΕΚ τι 11 έχει? Με 11 ποδοσφαιριστές. Με 11 ήτανε? Ναι. Και εγώ νόμιζα ήταν με 12. Γι' αυτό το λέω. Ναι. 12, ούτε 10 κεφταδάκια υπήρχαν, ούτε 12. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτό γιατί το είπες τώρα? Έλατε. Κάποιος κάνει. Εσύ γιατί το είπες? Αν ξεκίνησε ο Χρυστοδουλόπουλος ή όχι. Ξέρεις άμα ξεκίνησε. Όχι, γιατί το είπες? Γιατί το ρώτησες? Γιατί δεν είδες το μάτς? Γιατί δεν είδες το μάτς? Γιατί έβλεπα τη Survivor. Ξέρω ότι στο διάλογο έβλεπες. Πάντως και να το είδες, δεν το είδες. Ναι, ρε φίλε, μόνο εσύ βλέπεις. Είδες τον Τζάλμπα κάπως. Μόλις βλέπεις ποδόσφαιρο, διαφωτίζεται το μυαλό σου, ανοίγει, έχεις ευρύτητα. Στα άλλα κρίνει το μυαλό μου, φυσικά. Έχω ευρύτητα. Θες να μιλήσουμε τώρα για, για την δεν μπάλα? Δεν είναι τραυματίας ο Κίτσιου, φίλε, που λες τον τραυματίας. Δεν υπάρχει τραυματίας. Ρε, εσύ θες να μιλήσουμε για μπάλα τώρα για τον ΠΑΟΚ? Να πεις τι είδες. Άμα θες, κάνα τέταρτο μου λες λακαμίες εδώ μεσημεριά. Δεν είναι λακαμία. Άσε με να μιλήσω. Το ότι κατέβηκε χωρίς μέσο είναι λακαμία?
Το αν θα πρέπει να ξεκινήσει να ξεκινάει η Μουστακίδης στην Λακαμία. Σου έκανα 5 παρατηρήσεις. Για το παιχνίδι που είδα. Άσε με ρε κόκκινε ρε. Με το ένα μου λες Λακαμίας, οκ, ακούγεσαι. Άσε ρε τον άνθρωπο να μιλήσει. Σ' ακούω. Εγώ σε τυχόνομαι ρε κόκκινε σε θέματα που θες να πεις. Λέγε. Κάνε σύγκριτική το παιχνίδι. Δεν κάνω κριτική. Γιατί δεν κάνεις κριτική. Ένα τέταρτο μας έχεις εδώ. Έχεις ρημάξει την ακροαματικότητα. 38 μπήκαμε και 41. Ένα τέταρτο. Μας έχεις ρημάξει. Φτάνει. Μάθε να μετράς. Τερατολόγια. Πόρε. Τι εκνευριστικό είσαι. Πραγματικά, εγώ αν ήμουν γυναίκα, θα σε πετούσα από το μπαλκόνι. Μπράβο. Θα σκάει σαν καρπούζι. Μπράβο αυτή τη γυναίκα που σαν τέχει. Μπράβο. Πω. Τι κουραστικό είσαι. Θα τη δίνω 500 ευρώ παραπάνω. Ναι, σιγά μην ξοδεύεσαι πολύ. Μη. Άστο να πάει στο διάλογο. Άστα ανοίγματα. Πω. Με είχα όρεξη να μιλήσω για μπάλα τώρα για τον Πάο και τα λοιπά. Με την έκοψε ο Μπούστης. Εγώ την έκοψε. Με την έκοψε. Πες για τίποτα άλλο. Άσε, θα πω το βράδυ. Θα πω στον Αλέφατο, ας βγάλουν ένα ρούχο. Άσε, πες τίποτα άλλο. Δε. Πες για άλλα πράγματα. Άσε. Πες. Άσε, δεν λέω τίποτα. Άσε. Άμα βγει κανένας ακροατής να με ρωτήσει, θα μιλήσω. Άστο, βάλε μουσική. Δεν γουστάρω. Βάλε μουσική. Δεν κατάλαβα. Με ένα λεπτό δηλαδή παρεξηγήθηκες. Πω, τι τραβο χειροφρενάκια είσαι. Τι αμπέες έχεις. Ούτε η πόρσε του συγχωρεμένου του Βακάκη δεν είχε τέτοια αμπέες. Σταμάτα πια. Πω. Τι είδες ρε. Είδες και είδα και είδα. Παίζει με το Βαρέλα σέντερ μπακ και το Μαλεζά. Ποιος παίζει σέντερ φορ από αυτούς. Αφού θες να κάνουμε διάλογο. Ο Αραούχο. Ο τι είναι κοντός και γρήγορος. Δεν είναι μόνο κοντός. Είναι γρήγορος, είναι διεισδυτικός, έχει τέχνη και βάζει γκολ. Με οποιοδήποτε τρόπο θες. Κεφαλιά θέλεις. Σούτ από μέσα απόσταση θέλεις. Τρίπλα και σούτ θέλεις. Με ένα-δύο κενό χώρο θέλεις. Αντεπίδεση θέλεις. Όπως θέλεις. Με οποιοδήποτε τρόπο μπαίνει γκολ. Με το αριστερό θέλεις, με το δεξί θες. Πώς γουστάρεις. Και έχει τον Κρέσπο, ας πούμε, ο άνθρωπος αριστερό μπακ. Γιατί. Γιατί του πιάσε στο μάτς με τον. Πώς το λένε. Με τον Ολυμπιακό και πάει με την ίδια συνταγή. Χωρίς κόφτη, με Κρέσπο αριστερό μπακ, με δυο γαϊδούρια σέντερ μπακ αργούς με τον Αραούχο αντίπαλο και ο Μάνταλος μπασταρδεμένο ρόλο σε 4-3-3 πάρα πολύ. Δεκάρο εξτρέμ. Σωστό. Όχι, αφού δεν είναι. Δεν το άκουσες, ναι. Το άκουσα. Από μένα. Και το Βαρέλα και τον ήταν Αραούχο το άκουσα αυτό από σένα. Άντε να πούμε. Δεν το. Καλά, εσύ που τα. Έχει βάλει τον κόλ της αγωνιστικής ο Αραούχο. Πέρα στην πλάκα. Ποιο από το. Το δεύτερο. Το πρώτο είναι σωρία λαθών. Το δεύτερο. Σωρία λαθών. Το ότι σηκώνει το κεφάλι του. Ναι. Και το βλέπει ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και τη μιλάει την μπάλα, λέει θα πας εκεί. Ναι. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να βρίσκει. Τι να βρίσκει. Κάπου σε κάποιο σώμα λίγο. Στο αλλά καλώδιο είναι... που έλεγε ο Άγγελος. Απειροελάχιστο. Απειροελάχιστο. Ναι. Το ότι το θέλει και το κάνει αυτό δεν είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Άμα είσαι παοξής και το τρως δεν είναι καθόλου υπέροχο. Υπέροχο είναι για σένα. Άλλα βλέπουμε. Εσύ για σένα είναι υπέροχο ρε, που είσαι Ηρακλειδέας παλιά άνθρωπε. Και έφαγε τον κόλο ο Φουκαράς ο Πάοκ που λέγανε εδώ κούλα. Και πιο ωραίο κόλο εδώ. Για όσο ενδιαφέρονται. Δείτε τον κόλ που ισοφάρισε η Χόφενχάιμ την Φράιμπουργκ. Εκεί όπου ο τροματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απίστευτο κόλ. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Μάνταλος είναι παλιά άνθρωπος. Γιατί? Ενώ ποδοσφαιρικά. Εσύ έλεγες ότι δεν είναι καλός παίκτης. Κάτσε ρε κόκκινε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης. Ο Μάνταλος είναι καλός παίκτης, επειδή είναι όμως δηλός, δεν είναι ηγέτης. Δεν μπορεί να σηκωθεί η ΑΕΚ ψηλά με τον Μάνταλο. Αυτό είπα. Ούτε με τον Μπακασέτα. Ούτε ο ΠΑΟΚ σηκώνεται με τον Ουάρντα. Το κατάλαβες? Θα τα πούμε. Δεν σηκώνεται. Περίμενε. Με δεκάρι τον Ουάρντα. Δεν σηκώνεται. Ντακότα. 1952, δύο έλικες, 300 Λάθος, χιλιόμετρα την ώρα. Τον αδικείς. Ποιον αδικό? Εγώ αδικό. Και τον Μάνταλο και τον Ουάρντα. Δεν αδικό τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος από τον Ουάρντα που έλεγε ο Κουλιανός και γάβγεις εδώ, μια κλάση ανώτερος είναι. Και την τρίπλα έχει και τη διείσδυση έχει που την έχει ο άλλος, αλλά και τελειώματα. Ο άλλος δεν έχει τελειώματα. Ο Ουάρντα δεν τα είδαμε ακόμα. Άμα τα δούμε, μπράβο. Σαν δεκάρι. Στον Πανετολικό είχε βάλει κάποια γκολ. Ποιος που? Στον Πανατολικό, ναι. Στο μεγάλο το χώρο που έπαιζε κλειστά και έβγαινε στην κόντρα. Και ο Αριστίδης ο Καρασαβίδης των Απόλλων Αθηνών έβαζε 21 γκολ γιατί έπεσε πίσω από τη σέντρα με τον Αρχοντίδη. Και όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ έκλασε πατάτες, να πούμε νευροκοπίου. Ένα γκολ έκανε στον Ταλικριάδη από 300 μέτρα. Τι έκανε? Ήτανε κλειστές οι άμυνες. Μα η κλειστή άμυνα είναι άλλη η παράμετρη που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Ένα ποδοσφαιρισταράς. Όχι μόνο στον κλειστό, τον ανοιχτό το χώρο. Παιχταράς στον κλειστό το χώρο τον μετράω τον παίκτη. Λέω λοιπόν ότι εκεί πάνω. Είτε ο Κάτσι είτε ο Κάνιας ή ένας από τους δύο πρέπει να πάει κοντά στο Μάνταλο χαμηλά. Δεν πήγε. Επίσης, ο προπονητής της ΑΕΚ σεβάστηκε τον ΠΑΟΚ σαν μέγεθος. Με ποιον τρόπο? Έβαλε τρεις χαφάρες. Δυο χαφάρες και ένα βαρύ στη Λισακόφ τρίτον και έβαλε τέταρτο το Μάνταλο.
και βάλε το Βάργα εκεί δεξιά που για μένα είναι ο number one extreme της ΑΕΚ. Βάργας, Βάργας. Όχι Βάργα, ρε. Ούτε Βάρκα. Βάργας. Βάργας, με διορθώνεις. Τι θες τώρα, μας κάνεις τον έξυπνο, μας διορθώνεις. Καλά κάνεις και μας διορθώνεις. Και πάει εκεί, παίζει ο Κρέσπο. Τον έφαγε λάχανο τον Κρέσπο, ο Βάργας. Τρώει λάχανο. Τρία χαφ, τέσσερα χαφ η ΑΕΚ. Δυόμιση χαφ ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν είχε, ο άλλος πέταξε ένα χαφ παραπάνω. Το Μάνταλο να το βάζει σε μπασταρδεμένο ρόλο και εγώ δεν είχα κόφτη. Θα με πάρει το κέντρο, ρε. Φταίει ο Γλύκος. Η άμπαλη εχθές. Φταίει ο Γλύκος. Ο Γλύκος φταίει που φάγατε τρία γκολ, ρε, τα γάρια. Εκεί δηλαδή ρίχνετε την ευθύνη στον τερματοφύλακα που έβγαλε τρία τετατέτ. Φταίει ο Γλύκος. Ο Γλύκος το φάγε, το τελείωσε το μάστρε. Και το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Τελειώσατε, είχατε τελειώσει. Φταίει ο Γλύκος. Επειδή είναι φίλος του Τζαβέλα. Θέλει ο Κοντρέρας να κάνει δουλειά μανατζερική, τερματοφύλακα από απ τη Χιλή. Χιλιανό τερματοφύλακα. Ο Κοντρέρας. Ο οποίος πουλήθηκε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε και έπαιξε στον Ολυμπιακό. 35 χρονών. Και μετά έκανε το μάνατζερ εδώ. Τι με κοιτάτε. Το μεμπτό που είναι. Τι μεμπτό, ρε. Πάω και πάνω απ' όλα. Επαγγελματίας. Τι επαγγελματίας είναι. Άμα είναι επαγγελματίας, δεν πουλάει πάω ξυδηλίκια. Και επαγγελματίας και πάω ξυδηλίκη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό να το πεις σε αυτούς οι οποίοι τρώνε οπαδισμό. Τι τρώνε. Όταν βλέπουν ένα αθλητή επαγγελματία να φυλάει το, ναι, το σήμα μιας ομάδας. Ναι, ναι, και μετά πάει στην άλλη ομάδα. Και μετά πάει στην άλλη. Πολύ καλά. Ο επαγγελματίας αθλητής. Μπράβο. Φοράει κόκκινα. Έτσι. Πρέπει να κερδίζει οποιοδήποτε άλλο. Φοράει, ναι, πράσινα. Πρέπει να κερδίζει οποιοδήποτε άλλο. Έτσι. Φοράει μαύρα. Μαύρα. Φοράει μπλε. Ναι. Πρέπει να είναι η ομάδα που παίζει. Αυτό ακριβώς. Η ομάδα που τον ταΐζει. Το χέρι που σε ταΐζει. Δεν το δαγκώνεις, το φυλάς. Όποια ομάδα κι αν είναι. Όποιο κόμμα κι αν είναι, όποια αυτή κι αν είναι. Όποια εταιρεία κι αν είναι. Σωστό. Άσε. Αυτό με τα κόμματα κόφτω εδώ. Ναι. Εντάξει. Τι, γιατί, τι. Είδες που φτάσαμε. Πού φτάσαμε. Εδώ χάρισε ένας ένα πάρκο με 300 αυτά, όπως τα λένε, ένας πλούσιος, δεν θυμάμαι. Και διορίσαν 400 κυπούρους. Πού φτάσαμε. Μια χαρά είναι. Άσε μας καημένε, μια χαρά είναι. Λοιπόν. Μην εκνευρίσεις, θα μιλήσω για πολιτική. Θα μιλήσεις. Ναι. Δεν είδες τι έγινε. Πού, τι έγινε. Εδώ έχουμε να κάνουμε τώρα με κόσμο ο οποίος είναι άξιος της μοίρας του. Ποιος είναι ο άξιος της μοίρας του. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Εμείς δηλαδή. Και εμείς. Όλοι μας ψηφίζανε δηλαδή. Το 2000 το 90% Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Φτάσαμε να έχουμε τρικομματική βουλή. Ναι. Ναι. Και επειδή τους είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα κάνουν όλα όπως ήτανε, θέλουν να ξαναέχουν ό,τι είχαν στο παρελθόν και να το απολαμβάνουν. Πιστεύοντας σε βλακίες και αηδίες. Και τους ψηφίσανε. Φάτε την τώρα. Εσύ τι ψήφισες. Εγώ τι ψήφισα. Μάλιστα. Καμένο, το είπα. Το Καμένο. Ναι. Το ίδιο πράγμα έκανες. Καμία σχέση. Ο Καμένος με ποιον πήγε. Ρε φίλε, καμία. Εγώ τι έχω να πω το λέω. Ε, τι να πω. Καμένο. Εγώ δεν είμαι σαν κέρδο. Και ποια ομάδα είμαι, λέω. Ναι. Και τι κόμβεις. Άμα είσαι κάτι. Δεν το κρύβω. Δεν είμαι Καμένος. Αυτό πίστευσα, αυτό ψήφισα. Βρε, Καμένος είσαι στο μυαλό. Αυτό ψήφισα. Ναι. Κοίταξε, εγώ τουλάχιστον δεν είχα μυαλό να το κάψω. Εσύ δεν είχες ποτέ μυαλό. Όχι, ποτέ. Δεν κάνει. Μιλάς για κάτι που δεν έχει. Δεν έχω, ρε. Λοιπόν, εσύ έχεις αέρα μέσα, σαν την μπάλα. Μπάλα, ίδιο, ναι, πράγμα. Καλά, ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι έχει μπάλα μέσα έχει και το δικό σου. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, εγώ τι ψήφισα το λέω. Ναι. Απλά σου ξεκαθαρίζω μια κατάσταση. Σωθήκαμε τώρα με τον Καμένο. Δεν σωθήκαμε, ρε, με κανένα, ναι, δεν σωθήκαμε. Στα ίμια με το. Γι' αυτό λέω ότι φταίμε εμείς και δεν λέω φταίτε εσείς. Ναι. Αντί να σκεφτούμε το ότι πρέπει να αλλάξουμε. Σκεφτούμε ποιος θα μας βολέψει ξανά. Ε, ναι, ρε, φίλε. Δεν γίνεται έτσι. Πώς αφού έτσι λειτουργεί. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Σαν τον Ωνάση. Να ρε πως κατάν τη λάμπα. Δηλαδή τώρα. Με το μαύρο, το θυμάσαι. Δηλαδή ρε Κόκκινε τώρα, άμα ερχόταν ένας εδώ πονηρός. Ναι. Και σου έλεγε, ξέρω εγώ, ας πούμε Ορφανός που είναι και γνωστός. Και σου έλεγε Κόκκινε, έτσι είχε βγει η Νέα Δημοκρατία. Ερχόταν με τον Καλαφάτη εδώ και οι δύο. Ερχόταν εκεί δύο παρευθυσά του Σιώτε, θα πούμε. Ερχόταν και σου λέει, ρε Κόκκινε, κοίταξε να δεις. Σε βάλουμε στην ΕΤΡΙΑ γενικό διευθυντή εσένα, παίρνεις 4.000 το μήνα, ναι, και θα έχεις τα πουρα σου, τα φτάσεις και τα λοιπά, αρκεί να μας ψηφίσεις και να μας κάνεις αβάντα. Και ήξερες εσύ ότι άμα γίνει αυτό θα πας μέσα. Δεν θα βολευόσουν εσύ, ας πούμε. Μπορεί και να το κάνω. Τότε γιατί κατηγορείς τους άλλους. Μπορεί και να το κάνω. Κάτσε ρε παιδάκι μου, γιατί να κατηγορείς τους άλλους. Θα το κάνω για ένα υψηλό μισθό. Ο καθένας έχει μια τιμή και μια αξία, ρε Κόκκινε. Πώς θα γίνει, επειδή είσαι ακριβή γκόμενα εσύ, ας πούμε, να μιλήσεις. Εγώ ψέματα δεν έχω μάθει. Δεν γουστάρεις να λες. Μπορεί και να το κάνω. Τι μπορεί και να το κάνεις. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Τι, ό,τι εδώ είμαι. Δεν υπάρχει εδώ. Γιατί. Καταρχήν δεν ήμουν ποτέ του δημοσίου που θα μπορούσα να πω στο δημόσιο. Θα σε χάλαγε. Θα το πει εκεί με το πουρο να η πούμε. Η οικογένειά μου. Έχει το πάρκινγκ σου, Η οικογένειά μου. Ναι, ναι. Επειδή ήμασταν υπερπολίτεχνοι. Τι υπερπολίτεχνοι είσαστε. Έξι αδέρφια. Παλιά κάνανε παιδιά μπόλικα.
Κάνα παιδιά. Είχε το δικαίωμα ναι. να βάλει δύο παιδιά στο δημόσιο. Μες. Ποτέ δεν κάναμε χρήση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Βέβαια. Σου λέει κάτι αυτό? Ναι, όχι, δεν μου λέει. Μου λέει, όχι, δεν είστε βλάκες. Γιατί τη δεκαετία του 80 που έσπαιρνε τον παπά σου παιδιά και τη δεκαετία του 70. Και... Από ναι. το 60 μέχρι το... τη δεκαετία του 70 έσπαιρνε. Ναι. Για ποιο 80. Το δημόσιο τι ήταν? Είχε δουλειές εξομπόλικες. Πήγαινε στον Πελελή τον Μάρκο. Καθώς τον τρεις ώρες έκανε τον. Οι άλλοι είναι καθηγητές, δάσκαλοι, ο άλλος ξενιτεύτηκε. Να πας να κάνεις καθηγητής, δάσκαλος, ρε κόκκινε. Ρε φίλε. Θα πεις καθηγητή. Δηλαδή εσύ σε είπανε να πας στο δημόσιο και είπες όχι. Ναι. Βέβαια. Παραιτήθηκα. Αφού ήθελες να κάνεις τον τζόκι να παίρνεις τριπλά σε μετά. Τι ήθελες. Άσε ρε τώρα. Και να πηγαίνεις μετά στους κουλοχέριδες εκεί πέρα με τον Πελελή εκεί πέρα παρέα. Μια χαρά τα καλά τα χρόνια, ζάχαρη. Έκανε τον τζόκι, αφού κορώμαγε. Αφού έπαιρνε τον αντένα που ήσουν διευθυντή τόσα λεφτά, τι θα του κάνει στο δημόσιο. Απά 3 και 60. Άσε, όχι, μου βογκάζει τώρα. Τον άλλο το χαλάει να είναι και στο δημόσιο. Α, δυο να κάνει. Ναι. Και πώ θα γίνει. Άλλοι κοιτάνε να τα πάρουν από 100 μεριέ. Ναι, ήσουν τεμπέλ, χάνα γι' αυτό. Είμαι τεμπέλη. Πού να ξενυχτάω εγώ και να ξυπνάω πρωί-πρωί να πούμε. Έχω και τρει δουλειέ, μου τεμπέλη. Σε κάνει το βράδυ, ρε. Το πρωί που να ξυπνήσει, ξυπνάει ο άλλο το πρωί. Ραδιόφωνο το μεσημέρι. Μάλιστα. Μουσική το βράδυ ναι. και όλο το πρωί τη δισκογραφική εταιρεία. Γι' αυτό αυτό είναι τεμπέλη. Δεν είσαι τεμπέλη. Okay, το δημόσιο δεν το ήθελε. Τώρα όμω που έφυγε ο πισινό σου, λε καλά ήταν να είχα κάνει αυτό. Ποτέ. Μπράβο. Μπράβο. Ποτέ. Πάρε στα θέματα. Γράφε εκεί. Λέγε τα μηνύματα. Τι λέει. Τι διαφορά έχει ένα βιβλίο και ο ΠΑΟΚ. Το βιβλίο έχει τίτλο. Τι αλήθεια. Στην Αγία Σοφία θα σε κάνω πολιούχο. Αραούχο, αραούχο. Το δημοσιεύω αυτό. Είναι εκπληκτικό. Η τηλεθεατρία του Survivor είναι σαν του ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ Κωστή. Κανεί δεν ψήφισε, αλλά είναι η κυβέρνηση. Πώ γίνεται, ναι, άλλο πάλι αυτό. Καλό. Εγώ με το Super 3 δεν ήμουν ποτέ. Εγώ Ζαγοράκη δεν ήμουν ποτέ. Εγώ Survivor δεν είδα ποτέ. Και πώ βγαίνουν αυτοί όλοι και διαθριαμβεύουν, να πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκου να δεις. Για πες μου να μάθω, εγώ χαζό. Έχουμε κοινό μα γνωστό που μπορώ να σου πιστοποιήσω ότι δεν έχω ιδέα. Καλά, τώρα πρέπει να απολογηθεί για αυτό που είπα. Όχι, και άμα βλέπει Survivor, τι είναι, δηλαδή, κακό είναι. Όχι, απλά η απορία μου είναι που δεν βλέπει. Δεν έτυχε να δω. Φρε παιδάκι μου, που δεν βλέπει κανένα αυτό. Λέω. Δεν έτυχε, ρε φίλε. Και πάει, δηλαδή, σου λέω, μια φορά το είδα. Ναι. Που κάνανε. Πώς κάναμε παιδιά στις κατασκηνώσεις διάφορα παιχνίδια. Πήγες κατασκήνωση. Εννοείται. Πού ρε πήγες. Πού πήγαινα. Ναι. Και πού δεν πήγα. Για πες μια που πήγες. Η πρώτη ήταν το 1986 στο Γωμάτι. 6 χρονών. 6 χρονών στο Γωμάτι. Στο Γωμάτι. Ποιο είναι το Γωμάτι. Άμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να ξέρω τι. Τι το γομάτι. Μετά την Ιερισσό, αν πας προς τα μέσα. Ιερισσό. Ιερισσό, βέβαια. Τι θρησκευτική κατασκήνωση. Θρησκευτική ήταν. Με τον Τρέγια μαζί. Της Αγίας Τριάδος ήταν. Της Αγίας Τριάδος. Της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, ποια είναι η Αγία Τριάδα. Πατήρ. Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Τριάδα που είναι η εκκλησία, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω την Αγία Τριάδα που πάμε και τρώμε τα ψάρια στο. Ναι, όχι, της Αγίας Τριάδος της εκκλησίας. Η Αγία Τριάδα είναι πατήρ, ναι, με τον Υιός και Άγιο Πνεύμα. Με τον Πατέρα Βασίλειο τότε. Η Παναγία... άλλο η μητέρα του Θεού. Η μητέρα δεν την έχουν Θεό, δεν την έχετε. Ποιο το είπε. Εγώ το λέω, ποιο το λέει. Εσύ. Αν δεν είναι Θεός η Παναγία, ρε. Δεν το ξέρω. Κάθε άνθρωπος. Μα δεν ξέρεις τη θέση της γυναίκας. Κάθε ψυχή που θα πάει στον παράδεισο είναι ίσα και όμοια με τον Θεό, το ξέρεις. Λες, ε. Δεν λέω. Ο Κύριος το είπε. Ποιος Κύριος? Ένας Κύριος. Ο Δεϊθόμεν. Ο ένας Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Όχι σε και εσένα και εμένα. Ναι. Εντάξει, με κεφαλαία γράμματα. Τι είπε λοιπόν ο Κύριος? Ότι τι. Ψάξε και μου διάβασε. Πού να ξέρω, ρε κόκκινε, δεν ξέρω εγώ. Δεν είμαι θεολόγος να σου κάνω μάθημα. Αυτό θα σου λέω εγώ τι. Ναι. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση. Απλά είναι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει στον τάφο. Στη θέωση. Ναι, καλά. Λοιπόν, άκουδο. Θα σου πω εγώ κάτι. Πατήρ αρσενικό. Υιός θηλυκό. Άγιο πνεύμα ουδέτερο. Το θηλυκό που είναι. Και θα σου πω εγώ που το θηλυκό. Η μητέρα του Θεού. Η μητέρα του Θεού δεν υπάρχει. Πού είναι. Πού είναι, λέει. Γένους θηλυκού. Πού είναι, αφού τρεις είναι, τέταρτο δεν είναι, σαν τα χάφινε. Εσύ ανέλησες ναι. το τι είναι το, την τριαδικότητα του Θεού. Η τριαδικότητα του Θεού θηλυκό δεν έχει μέσα. Αφού η γυναίκα στο χριστιανισμό είναι υπό, δεν το ξέρεις. Υπό είναι. Δεν είναι υπό, τι η γυναίκα. Όχι. Στο χριστιανισμό τι είναι του πεταματού. Και δέχτηκε δηλαδή. Ποια δέχτηκε. Και δέχτηκε να έχει μητέρα κανονική την Παναγία. Και από τι θα έβγαινε, από φορτηγό θα έβγαινε, από κάποια γυναίκα θα έβγαινε. Okay, αφού ήθελε την ανθρώπινη μορφή. Okay. Και άλλα την Παναγία δεν την κάνουμε Θεό. Την έχουμε αναπληρωματική. Την έχουμε φίλε, πιο κάτω. Γιατί να μην ερχότανε με διακτηνισμό και γεννήθηκε κανονικά. Τι διακτηνισμό? Με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως σου λένε οτιδήποτε άλλο, να μην σου πούν κάτι τέτοιο. Γιατί... Δεν απόρρισες ποτέ. Τι να απόρρισες? Α, τέτοιες αυτές δεν έχω, κόκκινε. Τέτοιες. Μα όχι, οι απορίες σου ναι. είναι πεζές. Πεζές είναι. Πεζές, ναι. Πεζές είναι. Είναι πολύ πεζές. Ναι. Εσένα τι είναι δηλαδή οι απορίες σου? Δεν έχω τέτοιες απορίες. Με τρίκυκλο πάνε. Άλλη απορία. Εγώ πάω πεζός. Άλλη απορία. Άλλες απορίες. Έχω δεν τις παρούσες.
Μάρκο, πες αλεύρι, κουλάρα συγκυρεύει. Καημένα μπαόκελη. Μάρκο, σε θέλω και σε θέμη τελικά για να πάω απλώς στο τελικό. Άτιτλοι, άθλητοι, ορίζουν 21. Άλλητοι. Άτιτλοι. Η κούλα και πια ΑΕΚ και ο Ουάρντα. Ποιο Ουάρντα ρε κούλιανε. Ποιο Ουάρντα. Ποιο Ουάρντα. Εγώ κάθε μέρα σα ακούω στη δράμα μόνο το Space Καβάλα πρέπει. Δεν καταλαβαίνω τι λες, φίλε. Άστο, άμα δεν καταλαβαίνω. Το Space Καβάλα εννοεί εσύ μαζί του. Εγώ δεν μπορώ να συνοηθώ με κάποιο βαθμό. Έχει σημόε, κόφταρο, εξάρι. Και ο Πάοκ έπαιζε χωρίς εξάρι. Δεν σε φάει το κέντρο. Τον δάγκωσε. Καλά, τον άλλον. Όταν σου είπα τον δάγκωσε ο τον Πάοκ άλλον. Όταν έπαιζε χωρίς τον κόφτη, λέγες... Τον δάγκωσε. Φυσικά έχει δίκιο, τι. Εγώ δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Χίλια δίκια έχει. Επειδή σε κολλάω. Πολύ καλά τα λες. Αφού μου λες τι είναι αυτά που λες. Εντάξει, άστο για το κόνσεπτ είναι. Ο Βράνιες. 1,90 με τέτοια ταχύτητα και τεχνική έχει ο Πάοκ τέτοιο center back. Πήγε εκείνο τον Αρκουδιάρη, τον Βαρέλα. Τον εραστή του λάθους. Τρελαθήκατε ρε. Και αφήσατε τον Κρέσπο να φυλάει τον Βάρκας και δεν τον βάλατε κοντά σαν ένα Ραούχο. Και παίξατε χωρίς κόφτη να σε βγαίνει εκεί ο Αϊντάρεβιτς με τον Μάνταλο παρέα. Και οι άλλοι να κόβουν πίσω, να σας διαλύουν. Σας κατάπια ρε. Σαν τη φάλαινα που κατάπια να πούμε του Ιωνά το. Πώς το λέγανε το. Τι κατάπιε φάλαινα να πούμε. Το κατάρτι του Ιωνά, ρε κατάπιε. Το κατάρτι, τον ίδιο τον Ιωνά. Τον ίδιο τον κατάπιε, σα κατάπιε η ΑΕΚ. Τον έφαγε λάχανο σαν τον Ιωνά η φάλαινα. Τι απαγορεύεται, δηλαδή. Κι ακούλα, ρε, παστρελάνετε, ρε. Συνέλθετε, ρε, να πούμε. Συνέλθετε. Με τι, δηλαδή, συγγνώμη, έπαιξε κανένα μαγικό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Γιατί να παίξει μαγικό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Τρία γκολ έβαλε. Τι θε να παίξει και μαγικό ποδόσφαιρο. Έβαλε μια γκολάρα να πούμε το πρώτο, μια γκολάρα το δεύτερο. Το πρώτο. Κλοπές το πρώτο είναι μαγιά. Την μπαλάρα να παίξει η ΑΕΚ. Να παίξει την μπαλάρα. Τι θες να κάνει του Χατζηπαναγή να βγαίνει 8η. Τα κουνάκια τσίκητη και τσίκητη και τσίκητη να πούμε. Έβαλε τα χάφ εκεί. Του έπνιξε. Όπως έβαλε ο Παντελίδης 5 χάφ στο κέντρο. Και έπνιξε να πούμε τον Παναθηναϊκό. Και έτσι μόνο μπορούσε ο Φουκάρας. Πώς θα ισοφαρίσει. Λεωζίνο πεθαμένος. Παραγωγικό χάφ δεν έχει. Μπακ να ανεβαίνουν δεν έχει. Φόρ να έχει συμμετοχή δεν έχει. Εξτρέμ να γίνει κατά συνθήκη χάφ δεν έχει. Τι να κάνει, του δώσατε τους στραβούς και τους χαζούς εκεί πέρα, τους απροπόνητους, πήρε πόντα από τον Παναθηναϊκό. Πλάκα κάνεις ρε. Γκαλά δυναμικών αθλημάτων. Old School Fighting Καβάλα. 7.30 Ιβρίας, 18 Μαρτίου Σάββατο. Κλειστό στην Καλαμίτσα. Έχεις φάει στην Καλαμίτσα ψάρι ρε. Γιατί, αν φάω εδώ. Εκεί θα έχεις και τη μυρωδιά του Ιωδίου ρε. Εδώ πάνω το φας το ψάρι. Θα πας στην Κρήνα βρωμοκοπάει σκατήλο ο θερμαϊκός. Πού να πας. Θα πας κάτω στο θερμαϊκό να φας ψάρια. Βρωμοκοπάει ο τόπος. Θα έκανε ο Παπαγεωργόπουλος βιολογικό καθαρισμό. Πήγε τάφε για τα λεφτά σουβλάκια και σουζουκάκια. Τώρα το λέει ο εισαγγελέας Γιάνγκελ Μπουρντάν. Εσύ που είσαι 68% ανάπηρος που κάνεις επάνω κόλπα να πούμε στο καϊμάτσα. Αλλά το φώναξε λέει πάλι. Έτσι έμαθα εγώ. Τι με νοιάζει εμένα. Κατάλαβες. Γιάνγκελ Μπουρντάν του λέει εδώ ξανά πάλι. Έτσι τον είπε τον φίλο σου. Λέγε. Και 39 είναι. Και 59 είναι. Πας σε κάνα διάλειμμα, πάρει το κανάλι καμιά δραχμή. Τι κλουτς 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 κάνεις τα πλήκτρα. Τι κάνεις ρε. Εγώ εργάζομαι. Τι κάνεις. Εργάζομαι. Σιγά θα πάθεις καμιά θλάση στον τένοντα. Ήθελες να κάνεις ανάλυση. Θα πάθεις καμιά τενοντίτιδα. Εργάζεσαι. Γιατί δεν κάνεις. Μας ακούς κανένα στο ρηχείο, μας πλακώσεις το ξύλο. Εργάζεσαι. Ακούς κανένα security το βράδυ, 8 ώρες άγρυπνος, το μάτι του σαν τη γαρίδα να είναι ανοιχτό. Εργάζεσαι. Εργάζεσαι. Εσύ πες δεν εργάζομαι. Ρε. Τι εργάζεσαι, μωρέ σιγά. Εργάζεσαι. Βρέχεσαι από πουθενά. Αρκοντίσιον έχεις. Τον Ιχολίπτη δίνεις διαταγές. Κάνεις τον τζαγκό στις κοπέλες. Έχεις τα σάλια μόνο. Μπάνιο έχω κάνει. Την άλλη φορά φέρω και σαμπουάν. Εργάζεσαι. Κούλα μακούς με το άρθρο 44 κοντονί στο δώσε πέρσι στο κεπελάκι. Που λες για τίτλους. Αμάν. Άρχισε η αντεπίθεση. Ποιος λέει για κοντονί, ο Παοξής. Εσύ κοίτα που σε έκανε τα χρέη από 50 εκατομμύρια 11 με τον Κοντονή που τον γλύφει τώρα ο Σαββίδης με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δουλειές. Και άσε τώρα τη κούλα. Κούλα πήρε Κύπρο, σε έβαλε 3. Την κέρδισες με γκολ 10 πόντους, βγήκε μπάλα out. Το έδωσε γκολ άλλος. Άιτε, τι κατάλαβες κούλα. Κατάλαβες τώρα για άλλη μια φορά θα σου το ρωτήσω και εσένα. Ναι. Και όσους μας ακούνε, γιατί σου έλεγα. Τι μου έλεγες. Δεν είναι καλό να παίξεις τελικό ούτε με ΑΕΚ ούτε με Παναθηναϊκό. Με ποιον να παίξει, ρε. Θα σου πω, να είσαι έξυπνος. Με ΑΕΚ δεν χωνεύεται από τον Πάοξη. Ναι. Με Ολυμπιακό θα τη βρει την άκρη, θα πει με έσφαξε. Δεν έχει δικαιολογία σε αυτά εδώ. Αχά. Λοιπόν, άσε που μπορεί να τον κοιτάξει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν είναι θέμα. Είσαι πονηρός. Λέω τα πράγματα όσο. Είσαι πονηρός. Μ' αρέσει. Δηλαδή με Παναθηναϊκό. Ναι. Και
και ΑΕΚ δεν έχει δικαιολογίες. Ναι. Ενώ με Ολυμπιακό υπάρχουν 100. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τώρα γιατί τους λέω δεν θέλετε Ολυμπιακό στον Ιντζή. Ναι. Στο τελικό το θέλετε. Γιατί σε διπλούς αγώνες στον Παναθηναϊκό μπορείτε να το αποκλείσετε. Ναι. Όπως και την ΑΕΚ. Ναι. Δεν πιστεύω. Άκουνε, ο Σέρβος είναι γάτα. Ναι. Δεύτερη φορά να την πατήσει, έτσι σχέδιο, αποκλείεται. Ναι. Δεν την πατάει. Διαφωνείς? Την πάτησε γιατί πίστεψε στην πατέντα. Δεύτερη φορά δεν την πατάει. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα. Ναι. Κρίνεται. Μάλιστα. Όπως και η ποιότητα των παικτών. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην αδικείς τον Νουάρντα. Τον Νουάρντα. Όπως μην μη θεοποιείτε τον Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς, καλός χρυσός Άγιος, θέλει όμως ένα εύρος μίας περίοδου για να πούμε. Τι περίοδο, ρε. Ο Μπρίγιοβιτς χθες έδειξε ότι είναι ένα center for παιδαράς, όπως το λέμε. Να τροφοδοτηθεί. Ο Αραούχο και να μην τροφοδοτηθεί, μπορεί έξω από την περιοχή να πάρει κούρσες ενασμένα. Ο ένας είναι 90 και ο άλλος είναι 90. Δεν με νοιάζει, ρε, πόσο μπορεί είναι. Εμένα με νοιάζει ότι ο ένας βάζει γκολ με κεφάλι, με πλασέ, με σούτ έξω από την περιοχή, με ενασμένα κτλ. Και ο άλλος βάζει μόνο πάρε βάλε. Ότι είχε άλλα στοιχεία ο ένας, άλλο άλλος. Το ότι είναι μπεκρής και πίνει ο Αραούχο είναι πρόβλημά του. Άμα δεν πίνει, φοβερός. Λοιπόν. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Αφού το μέτρο της απόστασης μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στην εταιρεία αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Η αδερφή Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσουν την καλύτερη και οικονομικότερη και την καλύτερη και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική διαγραφή λοιπόν αυτοκινήτου 18133. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 12.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ. Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς. 2-3-10-7-53.000. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Head & Shoulders, ένα συν ένα δώρο. Οικονομικές συσκευασίες πάνες Pampers Baby Dry, μόνο 7,90. Υγρά πιατών Svelto και καθαριστικά Kleenex πατώματος, σπρέι και πανάκια, 40% φθηνότερα. Και προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorga. Ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 14,99 για μαγικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Κάνε κράτηση τώρα στο Ryanair.com ή μέσω του app από μόνο 14,99. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο Ryanair.com. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση.
Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310 271 621. Από το 1952, παράδοση. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μοσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Κάντο για το σπίτι σου. Κάντο για τον κήπο σου. Κάντο για τα εργαλεία σου. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρολογικά είδη, υδραυλικά είδη και άλλα πόσα. Δεν φαντάζεσαι. Τηλέφωνο 2310 684 047. Κάντο οικονομικά και ποιοτικά. Κάντο με κέφι. Τρία γκολάκια θα βάλει η ομάδα μας. Ρε κολλητέ, θα σταματήσεις να μασάς επιτέλους. Ρε φίλε, οι προσφορές στα μπέργκερς, το γύρο κρέπα και τις φωλιές από το μάσημα της Ηλιούπολης είναι για πολύ μάσημα. Με τόσο μάσημα, στο τέλος θα γίνεις μασίστας. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Ψάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Όπως είπαμε, κυρία εσύ. Καλησπέρα. Πού ήσουν όλη μέρα, ρε? Ο. Μη μου πεις ότι πήγες μάλι, σέφαγα. Με τέτοια κέρδη θα πας με όποιον βρεις. Στο Princess Casino βρίσκεις κληρώσεις μετρητών 4.000 ευρώ κάθε Τετάρτη και Κυριακή, 10.000 ευρώ κάθε Παρασκευή και 12.000 ευρώ κάθε Σάββατο. Συνολικά 300.000 ευρώ σε κληρώσεις για όλο το Μάρτιο. Σε περιμένουμε. Στον επόμενο τόνο, κάλεσε και κέρδισε. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Έρχεται σε λίγο στο Facebook του Μετρόπολης 95,5. Γελάς, ε? Μούργο, γελάς που ήταν να κλαις. Λοιπόν, τα 3 εντάρια είναι δικά σας. 9,55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54,340. Αν πεινάς, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο. Στον κόσμο του televaras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο televaras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες, μα όλες, τις προσφορές. Σε δευτερόλεπτα θα μπείτε στο Facebook του Μετρόπολης για μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Καλή. Πάμε στο Κόμο. Έλα. Έλα, Κόμο. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Εφέμ πάω και εκεί, έτσι. Κλαίμε, ναι, κλαίμε. Πού είναι η Τατιάνα? Εδώ. Εδώ είσαι. Άκου να δεις πώς θα ξεκινήσω τώρα, αλλά δεν θα γίνεις διακόπτης. Άκου να δεις. Λέει ο Μπούζας. Με είπε ο Μανούσος, ο Μανουσάκης, ότι όλη η πόλη είναι κλαίη. Ναι. Θέλω να το πω ότι λάθος κάνεις, Μπούζα, γιατί αυτή η πόλη είσαι μειοψηφία, γιατί έχει Αργιανούς, έχει Ακριβείς, έχει Καλαμαριά, έχει και άλλες ομάδες. Έτσι όπως πάτε θα το κατατίσετε σαν τον Ολυμπιακό.
θα είναι, ας που είναι δηλαδή, αλλά θα το κάνετε να πούμε να το μισήσει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Με αυτά τα μυαλά που κουβαλάτε, μπούζα. Γιατί αυτή η πόλη έχει και Ηρακλής, έχει και Αριανούς, έχει Καλαμαριά. Κατάλαβες αυτά τα πόλη αλλού. Δεύτερον, ό,τι και να κάνετε, ο Μαδούρος θα είναι ρε. Ό,τι και να κάνετε, ο Μαδούρος θα είναι. Σε μεγάλες ομάδες, Ηρακλή, ΑΕΚ, λοιπόν, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, το βρακάκι θα είναι καφέ. Καταλάβατε. Ό,τι και να κάνετε, εφημερίδες, να μιλάτε 50 ώρες την ημέρα. Πού είναι εσύ ο Μάγκας, ο Τσάβα, αυτός ο μεγάλος ο Άπλας, πού είναι τον κατάπιε ο Τίγρης. Τον κατάπιε. Κατάλαβες. Ας είναι οι Μάγκες, όχι μαχαλό Μάγκας θα κεφτώνα. Κατάλαβες. Μεγάλε. Πού είναι στους ενιδεράκια, πού είναι, γε. Πού είναι, δεν μιλάτε, Μούγκα. Δεν λέτε για χθες, προχθές μάλλον. 3.000 είχε το Ζεφαλόβα και 3.000 είχε έξω, ρε. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, ρε. Πού να τα δει αυτά, ρε, το χαϊβάνι δίπλα μου. Ζαλίστηκε. Μούγκα. Ζαλίστηκε, μόλις άκουσε για μπάσκετ. Αν τα κάνετε 5 του ΠΑΟΚ. Του Άλλη, του Ιρακλή. 5 του κάνετε 1. Τατιάνα. Λοιπόν. Τι γίνεται ρε με αυτό ρε το, πώς θα λένε ρε το. Να σου πω, θες να κλείσουμε ωραία. Ρε εσύ, παντού τον ακούω ρε. Όχι, θες να κλείσουμε ωραία. Να τον ακούω στην ΕΤΡΙΑ, αλλά να πω και για την ΕΤΡΙΑ. Αυτό το φωθοκάλαλο, πότε θα βρεθεί ένας να το κλείσει πάλι με αυτούς τους κυφίνες ρε. Απέσυρε το, ρε εσύ, θα έχουμε πρόβλημα. Όχι φωθοκάλαλα και τέτοια. Λοιπόν. Όχι ρε, άκου λίγο, άκου για να κλείσουμε ωραία. Άκου για να κλείσουμε ωραία. Αντωνιάδη, μ' ακούς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Και θα πάρει. Μπορεί να πάρει μαθηματικά. Δώσε. Λοιπόν, τέλος. Ρε, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μαθηματικά, μπορεί. Τι να πάρει ρε. Ρε εσύ, δεν ασχολούμαι με νεκροκάσες ρε και με νεκροκεφαλές ρε. Κλείστον, φτάνει. Το πιάσε το γέλιο, το χάλασε μετά. Μακακακακα. Ναι! Ορίστε! Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, εξής από Αθήνα, τι κάνετε. Καλά. Ωραία. Λίγο τον Κώστα θα ήθελα να πω. Ναι, για πες μας, φίλε. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, γιατί άκουγα, σας άκουγα ρε εσύ, Κώστα. Ναι. Για τα ντέρμπι, περί ντέρμπι και τα λοιπά. Λοιπόν, σε 60 αγώνες, σε Νέα Φιλαδέλφια, Οάκα, Πάτρα, Κόρινθο και στο Καραϊσκάκι. Φιλοξενούμε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει 7 νίκες και 10 ισοπαλίες. Οπότε ποιο ντέρμπι είναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Ντέρμπι είναι με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ντέρμπι. Λοιπόν, εντάξει, για τον Αραούχο το γνωρίζαμε, Κώστα, τον είχαμε δει και στην Πριμέρα Διβιζιόν, τον είχαμε δει και στη Β' Εθνική που έπαιζε στην Ισπανία. Μιλάμε για 30-40 γκολ ο παίκτης. Εμένα μου άρεσε Κώστα που πήρε την μπάλα με το γόνατο την έστωσε στο πρώτο γκολ. Ζώνη δεν παίζεται αυτός πάντως. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ, εντάξει, δεν το συζητάω και για το δεύτερο γκολ. Επίσης μου άρεσε Κώστα τότε που έβγαλε, πήγε να βγάλει ο ΠΑΟΚ την αντεπίθεση που έγινε κόρνερ της ΑΕΚ και βγαίνει αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ από την επίθεση. Τρέχει και μαρκάρει. Και φάγε κάρτα. Και φάγε την κάρτα. Ναι. Αυτό φίλε κάνει μεγάλο ποδοσφαιριστή, έναν ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, να πω και κάτι για τον κύριο Ίβιτς, μέτριος προπονητής, γιατί άκουσα τις δηλώσεις, μέτριος προπονητής, όχι, μέτριος παίκτης, ανύπαρκτος ως προπονητής, λίγος ως άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος. Καλή χώνευση, Κλοπ από τα Λίτλ, αυτό έχω να πω. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Φτάνει με αυτό, είναι καλή ατάκα. Για να κλείσω, ένα τελευταίο για να κλείσω. Στο φινάλε, φίλε Κώστα και φίλε Γρηγόρη, έτσι δεν κάναμε τίποτα. Απλά κερδίσαμε μια ομάδα της επαρχίας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Άρη Πρωτιβουσιάλη, τα λέμε. Άρη Πρωτιβουσιάλη. Ναι. Μάλιστα. Φαρμακερές ατάκες. Καλημέρα. Ναι. Αμπρός. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Ναι,
Εσύ ρε Μαρία. Καλησπέρα παιδιά. Είμαι ο Κώστας ο Καραγιαννίδης που σας είχα ενημερώσει για τους καρκίνους, αν θυμάστε. Τι παξίλο ρε, για τέτοια είμαστε τώρα. Κοίταξε, με συγχωρείς κιόλας που σου καλάω το αυτό, αλλά θέλω να ενημερώσω... Γι' αυτό πήρες. Κάτσε να ακούσω. Γι' αυτό... Κάτσε. Στον 1,5 χρόνο, τελευταίο 1,5 χρόνο, έχω χάσει 4 συγγενείς μου. Λοιπόν, πολύ αγαπημένα πρόσωπα και τα λοιπά, επειδή βγαίνω και σε εσάς και σε άλλα ραδιόφωνα και λέω αυτά τα πράγματα, ας πούμε, για αυτή την κλίκα, λοιπόν, από εκδίκηση και μόνο στα καλά καθούμενα, πεθαίνουν συγγενείς μου. Τι να κάνω, έχω απευθυνθεί στην αστυνομία, στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο και τα λοιπά. Τι είπε ο Άριος Πάγος? Κοίταξε, δηλώνει αναρμόδιος. Ο Άριος Πάγος. Δηλώνει, ναι, ότι είναι το Υπουργείο Υγείας αρμόδιο. Δεν μου λες τώρα, εσύ σε κάνουν τέτοια ζημιά επειδή, ας πούμε, είναι συγγενής? Ναι, για να επειδή σε... μιλάω, ναι, βγαίνω, ναι, ας πούμε και ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Πώς ετών είσαι? Κοίταξε, αυτό τώρα τη σχέση. 44 είμαι. 44 χρόνο. Παντρεμένο. Ναι. Αποκλείεται. Λοιπόν, αυτά τώρα. Στάσε, παντρεμένο. Θέλουμε να φτιάξουμε. Στάσε... Δεν ενδιαφέρουν κανένα. Όχι, ρε Καραγιαννίδη, το προφίλ σου να δούμε. Ενδιαφέρει αυτό αν είναι αλήθεια ή αν είναι ψέμα. Εγώ έχω στοιχεία. Ναι. Έχω στοιχεία ότι είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Έχω, πάρα έχω, πολύ ωραία. Την μέθοδο που χρησιμοποιούν να, ναι, προκαλούν καρκίνους. Δεν μου λε, φίλε, πριν. Άκου εμένα τώρα. Είσαι, ναι, 44 χρονών. Ναι. Εξετάσεις κάνεις? Τι εξετάσεις να κάνεις? Τον κόλο σου τον είδες, τον πισινό σου. Το έντερό σου το είδες? Εξετάσεις αίματος έχω αρκετές. Βράστα αίματος. Τον προστάτη σου τον είδες? Αυτά δεν τα βλέπω, όχι, δεν τα Το έντερό σου το είδες, 40 χρονών που πήγες? Το έντερό σου το είδες? Ναι, κοίταξε, κοίταξε. Άσε, κοίταξε. Άσε. Το έντερό σου το είδες? Καρκίνο μπορεί να βγάλει ο καθένας, αλλά το θέμα είναι ρε ότι Χριστιανέ μου, προκαλούν. Ρε Χριστιανέ μου, άκουσε με λίγο. Όχι ρε φίλε, δεν σ' ακούω. Έκανες εξέταση. Εξετάσεις είχα έχω κάνει. Προστάτη έκανες ρε. Το αίματος. Βράς το αίμα ρε. Άντε ρε φέλε, έφυγε από εδώ. Ας το αμορτοφέλω. Άμα το φέλω. Φελός είναι αυτός. Ας το καλό. Τώρα το κατάλαβα εγώ. Πάμε να βγάλω άκρη με αυτό τώρα. Το κοιτάω τόση ώρα και μιλάει για κόσμο. Μα διώχνει και κόσμο. Φτάνει. Τι διώχνει κόσμο, ρε. Όταν μιλάει για τέτοιες. Τον έκαναν επίθεση, λέει, του συγγενείς, λέει, για να πεθάνουν με καρκίνο. Αλλά αυτό τον αφήσανε. Ναι. Κατάλαβες. Πρέπει να υπάρχει και ένας πίσω. Μου αρέσαν τους συγγενείς, ναι. Πρέπει να υπάρχει και ένας πίσω. Αλλά ο Άριος Πάγος ήταν αναρμόδιος. Με τι πήγε στον αναρμόδιο? Με τον υπόγειο ή με τον υποθαλάσσιο? Πήγε από εδώ, ρε. Ναι. Μα είναι δυνατότερο αυτό το πράγμα? Ναι. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα. Ναι, καλώ την κοπέλα. Αραούχο, είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Αραούχο, είσαι τρέλα, σου γυαλίζει τα παπούτσια ο Βαρέλα. Εκ, ακούτε ρε, καταλάβατε τι θα πει αεκάρα. Άντε ρουφάτε το τρίμαλο τώρα και σταματήστε να πάμε αλλά στα αυλιόχωνα. Με τον άχυλο δεν τρέπεται λίγο. Βγαίνει στη συνέντευξη τύπου. Όποτε κερδίζει είναι ο ίδιος καλός και όποτε χάνει δέσε τα γκολ πώς τα φάγαμε και πότε τα φάγαμε. Άντε ρε τράβα εκεί η Σερβία που λύσκα κουλουράκι ρε. Και πάρε και τώρα αγκάθι μαζί στο ψηλό του 1,87 ρε. Πάρε και τον καμό ρε για οδηγό ρε. Πάρε και τον Νικολάκη του κουλιαρό να κατάει τη σημαία του γκολ. Όχι τον κουλιαρό σου. Αυτή είσαι. Την Πέμπτη το βράδυ ο τσομπάνος που ακούει Ραπτόπουλο και μαθαίνει από Ραπτόπουλο βγήκε στο Ραπτόπουλο και είπε μια εντεκάδα που θα ήθελε για την ΑΕΚ και την είδε μέσα στο γήπεδο εχθές το βράδυ. Σας κατάπιαμε, πονάτε, δώσε πόνο Μανώλο, δώσε πόνο. Ελάτε τώρα πάλι στο γήπεδο, ελάτε, όποιος θέλετε να περάσει ο επόμενος παρακαλώ. Ποιος είναι ο επόμενος? Δύο τετάρτο Παναθηναϊκός. Άντε μπράβο. Άντε με χαρακτηρίζετε κούλο εμένα. Με 11 όλα και όλα τρόπια τα ζάρια. Στον επόμενο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνετε? Τι κάνετε κύριε Καλαϊτζίδη? Πώς. Τι κάνετε κύριε Καλαϊτζίδη?
Ρόμπι Ουίλιαμς, για ποιο λόγο με αποκαλείτε έτσι? Εγώ δεν σας έδειξα την προσωπικότητα. Επειδή ξέρω ότι το συμπαθείς πολύ, γι' αυτό το λέω. Τρένο, τρένο πάει. Αφού δεν μου ανέβασε την ομάδα, ρε. Τρένο πάει, τρένο πάει. Εσύ είσαι 10 βαθμούς πίσω και αυτός πάει τρένο. Λοιπόν, κύριε, με θεούς και δαίμονες και με αφαίρεση βαθμών. Τρένο πάει. Με θεούς και δαίμονες όμως τότε σε μένα υπέγραψε το μνημόνιο και δεν το χάλασε. Μη πούμε παραπάνω. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση του Άρη την τωρινή, πιστεύω ότι ο Αριανός βάζει ένα δίλημα ο ίδιος στον εαυτό του. Ναι. Με δύο σενάρια. Και σκέφτεται το εξής. Η ομάδα αγωνιστικά βλέπετε, δεν βλέπετε. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι κάποια λάθη του παρελθόντος δυστυχώς παραμένουν στην ομάδα, τα οποία μεταδίδουν μια αρνητική ενέργεια, ένα τοξικό κλίμα στους παίχτες και γενικότερα στα αποδυτήρια. Τι σκέφτεται τώρα ο Αριανός? Να κάτσω δεύτερη χρονιά Β' Εθνική με σκοπό να καθαρίσει η ομάδα, αλλά με τα οικονομικά ανοίγματα που έχουν γίνει σε 2-3 χρόνια να μπορεί να εξαφανιστεί, ή να ανέβω πάση θυσία Super League για να μην εξαφανιστώ λόγω οικονομικών χρεών, αλλά να παραμείνουν τα καρκινόματα στην ομάδα? Τι κολοτούμπα ήταν αυτή τώρα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι βασανίζει πολλούς Αριανούς. Οι Αριανοί δεν ασχολούνται, ρε. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον. Το πήραν απόφαση, ρε, οι Αριανοί. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, ναι, αλλά μέχρι και τελευταία στιγμή πρέπει να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε. Κάτι πρέπει να γίνεται. Ναι. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι από τότε που ήρθε ο κύριος Κωστένοβλου στην ομάδα μου, ναι, ο κύριος Ραπτόπουλος έχει θρησκευτικές ανησυχίες συνέχεια. Μιλάει για πατήριο και Άγιο Πνεύμα. Όχι, μωρέ, τον κόκκινο κάνω μάθημα. Το λέω ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεός. Δεν την έχει ως Θεό η θρησκεία μας. Την έχει ως Αγία. Και του λέω αυτό είναι γιατί τη γυναίκα στον χριστιανισμό την έχουν του πεταματού. Δεν το δέχεται. Ραπτόπουλο, εγώ με την πρόσληψη Κωστένοβλου, ξέρεις, κατάλαβα. Για πες. Ότι ο Καρυπίδης αντιλήφθηκε ότι δεν πρόκειται να ανέβει και μόνο με θαύμα ελπίζει. Μάλλον. Αμά δεν έρχονταν και κανένας, και κανένας άλλος προπονητής, ο οποίος να είναι στα κόλπα και τα λοιπά, σου λέει τώρα τι να έρθω να κάνω. Λεφτά δεν υπάρχουν, οι άλλοι δίνουν διόδια, η ομάδα ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν υπάρχει προπονητής ή τεχνικός διευθυντής που χωρίς λεφτά θα σε ανεβάσει κατηγορία. Από την άλλη υπάρχουν άτομα τα οποία με τα κατάλληλα budget μπορούν να σε ανεβάσουν κατηγορία, όπως ο πρώην τεχνικός του. Θα τον ανέβαζε ο Νίκταρης, φώναζε θα τους ανεβάσω εγώ. Ρε, γέλια. Άμα φωνάζεις, ξέρεις. Φωνάζει τώρα ο Νίκταρης. Δεν μου λες. Ναι, ναι. Το Ραπτόπουλο με πατίνια τον έχεις δει ποτέ? Με ρόλερ. Ναι. Όχι, ήθελα να το δω όμως. Μπες τώρα στο Facebook του Μετρόπολης 95,5 να τον δεις. Σαν χλαμάρα και βλακίες. Μπες. Όλο βλακίες. Μπες να τον δεις με πατίνια. Γεια. Όλο βλακίες. Θα πεθάνεις. Μπες και δες. 14χρονα και 15χρονα. Μπες και δες. Έχει κάνει τα μαλλιά του κοτσιδάκια. 14χρονα και 15χρονα. Γεια. Facebook. Τον επόμενο, ναι. Και Facebook. Παρακαλώ. Χλαμάρες. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι. Αγιοτόμαρα, τι κάνετε? Σε περίμενα εσένα. Πού είσαι, ρε μετανάστη? Χαθήκαμε. Πού είσαι χαμένος? Πήγαμε δεξιά, πήγαμε αριστερά, γυρίσαμε. Πήγαμε και στη Σάλτ, πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί και γυρίσαμε. Και όλος ήταν. Μάλιστα. Καλά, λοιπόν, πέρασες. Εντάξει, ήρεμα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι γίνεται. Ακούλε μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Δεν σε ακούμε. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει. Από ό,τι ξέρουμε, όχι. Όχι. Ραπτόπουλε, σε σένα ρωτάω. Όχι. Παντελονάτα χρωστάει, ξαναρωτάω. Όχι, δεν χρωστάει. Όχι, δεν χρωστάει. Να σε κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να χρωστάει ο ΠΑΟΚ στην εταιρεία του Σαβίδη, αλλά αυτά δεν με... Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ χρωστάει, όποιος θέλει μπορεί να το μάθει από την εφορία, όποτε θέλει. Μια ερώτηση να σε κάνω. Το χαρτί αυτό με το πόρισμα είχε βγει ποτέ φωτογραφία για να το βάλετε σε ένα πρωτοσέλιδο? Ποιο πόρισμα? Το πόρισμα του Ζαγοράκη. Αυτό πέρασε, πάει. Όχι, το βγάλατε μια φωτογραφία να το κολλήσετε σε κανένα πρωτοσέλιδο? Λέγε, ρε κόκκινε, το βγάλες. Δεν έγινε ποτέ. Όχι. Τη φωτογραφία αυτό με το χαρτί εκείνο το κίτρινο που παρουσίασε ο Ιβάν Σαβίδη στην εφορία, το έβγαλε κανένα ρεπόρτερ από κοντά φωτογραφία να το κοτσάρει σε κανένα πρωτοσέλιδο? Δηλαδή. Για να δούμε τι γράφει, ρε παιδί μου.
Ότι ο ΠΑΟΚ η εταιρεία ψύχη ΩΜΕΓΑ ή ο ΠΑΟΚ πληρώνει 10 εκατομμύρια και ξεχρεώνει. Βγήκε καμιά φωτογραφία αυτό το χαρτί. Βγήκε από κάτι φωτογράφους πληρωμένους νομίζω από τον Ιβάν Σαββίδη και το βγάλαν από μακριά μια φωτογραφία. Όπως ξέρω, αν κάνω λάθος, γιατί αυτό που μπορεί να πω μπορεί να είναι και μηνύσιμο, ότι αυτή η κοπέλα εκεί που ήταν στα γραφεία τότε που ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, δεν ξέρω, μετά εξαφανίστηκε, το τι έκανα από την εφορία δεν το γνωρίζω. Απλά θέλω να πω κάποια λόγια. Εσύ τι ψάχνεις να βρεις. Όπως και το Μακεδονία Παλάς έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ το μήνα ενίκιο. Ή όπως και το Παλιούρι που πήρε ο Σαββίδης, έκανε τρομερά έργα εκεί πέρα. Έχεις να παίρνεις κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχεις να παίρνεις κάτι, σου οφείλει κάτι. Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο κύριος που θα πάρει Ντεμέκ, που εδώ και 6 χρόνια έχετε και τον Τζόρνταν και σας τα λέει εκεί πέρα στα κανάλια, που θέλει να πάρει και την ΕΠΟ, με τον κύριο Γραμμένο, το δεξί χέρι του Θεοδωρίδη του Ιού, αυτός που είναι μέσα στην UEFA, για να τα ξέρετε πολύ καλά αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Ήρθε για άλλα συμφέροντα αυτός ο κύριος. Τα συμφέροντα, φίλε, όταν τη μια εβδομάδα πριν μου βγαίνει και μου λέει ότι πολεμάμε μόνοι μας, και δεν τρέπεται να το λέει αυτό, γιατί εγώ κατέβηκα 2 φορές Αθήνα και τον είδα φωτογραφίες με τον Αλαφούζο, με τον Μελισανίδη. Εγώ 2 φορές, αδερφέ, κατέβηκα μία στον τελικό με τον Βάζελο και μία στο πρωτάθλημα, τότε δεν ξέρω πλέον πρωτάθλημα ήτανε, και κατεβήκαμε και ήρθε μπροστά μας και ήταν αγκαλιές φιλιά με κάποιους κυρίους εκεί πέρα. Και βγαίνει και λέει ότι πολεμάει μόνος του. Αυτός ο κύριος που σε 6 χρόνια έχει πει τόσα μεγάλα ψέματα στο λαό του ΠΑΟΚ. Γιατί μωρέ, τι και κάποιοι τον πιστεύουν. Εγώ δεν τον πιστεύω. Όπως και δεν πιστεύω τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς, παιδιά, είναι μικρός προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Κακός καλός για την τρίτη τέταρτη θέση για το UEFA είναι πολύ καλός. Για να τον κάνει τον ΠΑΟΚ πρώτο και να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο είναι πολύ μικρούλης, αδερφέ. Κάτσε να χρειάζεται προπονητή. Κάτσε να δούμε το κύπελο φέτος. Χρειάζεται παίχτες. Ο παίχτης Μαλεχάς, το βλέπω, αδερφέ, είμαι 34 χρονών, το βλέπω από τα 18 μου στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι κρίμα, δεν έχω κάτι. Αλλά είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ ο οποίος θέλει να γίνει πρωταθλητής και να πάρει και κύπελο, να πάρει και ντάμπλ και. Να μου ανανεώνει το Μαλεζά και το Γλύκο. Μα η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε. Είναι τραγική γραμμή στον επόμενο. Sorry. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε? Μια χαρά, φίλε, εσύ. Μια χαρά κι εγώ. Ραβδόπουλε, θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα για το χθεσινό μάτς. Μάλιστα. Ένα πράγμα είναι ότι ήθελα να δω το Χαρίση μέσα. Σε ποιανού θέση? Αυτό ήθελα να σου αναλύσω. Θα ήταν καλύτερο ο Ίβης να κατέβει με ένα 3-5-2 στην Αθήνα? Όχι. Ή να μπει ο Χαρίσης σε 4-2-3-1, στο οποίο στο χθεσινό το μειοέκτημα του ΠΑΟΚ ήταν στην ταχύτητα, γιατί έπαιζε στην ουσία με 3 στόπερ και όχι με αριστερό μπακ. Συν ότι δεν υπήρχε εξάρι στην ομάδα. Σε ποιανού θέση να έπαιζε? Ο Χαρίσης. Ναι. Ποιον να αφήνει έξω για να βάλει το Χαρίση? Τον Σακόφ. Τον χαρακτηρίζει εξάρι το Χαρίση? Ο Σακόφ δεν είναι εξάρι. Το φίλο δεν είναι. Το χαρακτηρίζει το Χαρίση εξάρι? Όχι. Ο ιδανικότερος σε εκείνη τη θέση προφανώς είναι ο Κάνιες, ο οποίος προκύπτει από τραυματισμό. Και δεν ξέρουμε αν ήταν 100% έτοιμος για να. Λοιπόν, ακούστε και οι δύο. Ο Χαρίσης είναι ένας μπελά στα μαρκαρίσματα. Ήδη είχε ένα μπελά στα μαρκαρίσματα τον Ενρίκε. Ήδη δεν είχε αμυντικό χαφ. Οπότε αμυντικά είχε δύο αργούς στόπερ για να πιάνουν τον Αραούχο. Ήταν πρόβλημα. Ο Χαρίσης είναι καλός σε μια ομάδα που παίζει την αντεπίθεση, κλειστός για να βγαίνει με ταχύτητα στο χώρο. Εάν διάλεγε ο ΠΑΟΚ ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού, πολύ ευχαρίστως να έπαιζε στη θέση του Άρντα. Οκ. Αλλού δεν μπορεί να παίξει. Πάμε διάλειμμα. Θα πάμε σε δύο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Κύριος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κρασάρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους, downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Μαρία, ο Πάνος κάτι θέλει να σε ρωτήσει, λέει. Να σε ρωτήσει κάτι. Έλα, γιαγιά. Έλα, Πάνο μου. Μήπως ξέρεις ποιο είναι καλό λάπτοπ για open world single player RPG gaming? Ποιο? Λάπτοπ, λέω. Ποιο είναι καλό για open world single player RPG gaming? Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να μου πει. Τι λέει? Για πες τη μαμά να μου πει και θα σου πω. Οι άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς στην τεχνολογία είναι οι Tech Experts του Γερμανού. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Γερμανός για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις το λάπτοπ που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σου. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. 1200 εκθέτες, 60.000 επισκέπτες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Κόλλησες από γεύσεις? Γυρίζεις από εδώ, γυρίζεις από εκεί και τίποτα πια δεν σε συγκινεί? Θες καινοτομία, ποικιλία και πρόκληση στις γεύσεις? Potato Twist. Ζουμερά σουβλάκια, λαχταριστά μπέγκες, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, πανσέτες, παϊδάκια κοτόπουλου. Συναρπαστικές χειροποίητες ολόφρες και σπεσιαλιτέ που ετοιμάζονται μπροστά σας. Potato Twist. Για απογείωση στην απόλαυση τα συνοδεύεις με στριφογυριστές πεντανόστιμες πατάτες με ξυλάκι, ως φαγωτό, αλλά προσθέτοντας βραστό λουκάνικο. Ενώ η αναπάντεχη γεμιστή πατάτα φούρνου είναι μια γαστρονομική μαγεία. Εσύ απλά προσθέτεις τα μενού της αρεσκίας σου. Potato Twist. Το κρεατικό σε συναρπάζει, η πατάτα σε απογειώνει, οι τιμές σε δελεάζουν και ο συνδυασμός τους σε τρελαίνει. Potato Twist. Πλατεία Ευόσμου. Ζαβέλα 2. Delivery 2310-704-500. Γιατί ο συνδυασμός είναι το μυστικό. Καλημέρα, μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε, εκκινητές για σκαυτικά οχήματα έχετε? Διώξτε με, βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Standard. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Standard. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση, θες μπούστερ, πας Standard. Άκου μπούστερ. Rings, rings, rings. Burger. 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 Onion rings, rings. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras.
Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε. Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4. Κενό, ΕΣΠΑ, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικό συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι για τις τελευταίες από τις δικές σας απόψεις, τηλεφωνώντας τα 390. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. 90, 90, 90. Τώρα είχα λόξιγκα. Απαναθεμάς. Μα σε λέω εγώ. Πρώτη φορά. Αφού τρως κατασπαράζεσαι. Έφαγα τίποτα. Προηγουμένως. Πότε προηγουμένως. Με άπιο σε μαχητάρι για να είσαι φορμαρισμένος. Στο λέω εγώ. Τρώω 9 η ώρα. Τη μία η ώρα είναι 4:20. Τρως μία η ώρα. 9 η ώρα. 9 η ώρα τρως. Το πρωί. Το πρωί τρως 9 η ώρα. Μάλιστα. Έχει κακή πέψη τότε. Κακή πέψη. Τι φάει τη γλώσσα σου, εγώ. Δεν κακό αυτό. Δεν πεθαίνει από κακή πέψη, ρε χαϊβάνι. Οτιδήποτε κακό έχει, κακό είναι. Πάμε στον κόσμο. Ανάλογα τι τρως. Οτιδήποτε κακό έχει, κακό είναι. Όπως βλέπεις. Ρεσί. Δεν ξέρω τι ήταν. Αφού δεν έχω. Με έφαγες και το έκανε. Μέστε. Γιατί δεν λέτε, λέει, για τους καζατζιδισμούς του Παναθηναϊκού. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. ΑΕΚ μόνο για ΠΑΟΚ. Πόσο. Σαμπόρτ είναι αυτός ο εξής για τον Καστοριανό, λέει. Καλησπέρα από μόνο, καλησπέρα και σε σένα. Αφιερωμένη νίκη σε όλους εσάς που την εβδομάδα τη λέγανε κούλα. Κόκκινε, παίζει με την τρέλα μας και αφήνει στο μαθητή του Νικόλα να λέει μακακίες. Ποιος είναι ο μαθητής του Νικόλα? Ο άλλος γελάει. Γιατί γελάει? Ηρακλή Λέγκο, γιατί γελάς? Πάμε! Πάμε! Ραπτόπουλος. Εδώ. Εγώ. Εδώ. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Πάμε γλίγορα. Λοιπόν, απογουμένησα Καρατάκης λέγομαι, έχω ταβέρνα και είμαι ΑΕΚ. Μπράβο. Λοιπόν, θα ήθελα μέσω της δικιάς σας εκπομπής να δώσω 1000 ευχαριστώ στον φίλο που έδωσε προγνωστικά στο παιχνίδι. Ναι. Τενερίφη ΠΑΟΚ διπλό και ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-3. Ευτυχώς έβαλα 100 ευρώ. Ναι. Έπαιξα ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει πάνω από 20 πόντους στο μπάσκετ και την ΑΕΚ άσο ημίχρονο άσο τελικό. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος που έδωσε τα τέτοια? Ο Ραγκάτσης. Έδωσε τα προγνωστικά, με τρέλανε την Πέμπτη το πρωί. Ναι. Και ευτυχώς πήρα από το Ραγκάτσι 1000 ευρώ. Θα μας στείλεις το δελτίο? Μέσω μπέτ να στείλω φωτογραφία. Αν έχεις την καλοσύνη. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Σε καλή μεριά. Καλοφάγωτα. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τώρα μπορεί να σπάσει το χέρι του που τον είπες καλοφάγωτα. Το πληρώσει σε καμιά εγχείρηση. Κέρδισε λεφτά ρε ο άνθρωπος. Ναι, έτσι όπως το είπες. Καλοφάγωτα από μέσα σου. Πώς το είπα ρε φίλε. Έσκασες από μέσα σου. Κάθαρμα. Έλα. Πάμε. Γιατί να σκάσω ρε, επειδή κέρδισε λεφτά. Επειδή δεν τα κέρδισες εσύ ρε. Γιατί έπαιξε για να κερδίσω. Α. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καταρχήν, Κωστή, κουράζει πάρα πολύ αυτή η ντεμεκ διαμάχη με τον κόκκινο. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Στο λέω σαν ακροατής, τι έλα μωρέ, εντάξει. Τι να τον κάνω, μωρέ, πιάνει τον πάγκο να τον αναλύσει και δεν μου λέει τίποτα εκεί την ώρα. Τι να κάνω. Ξαναλέω και πάλι, άλλο αυτό και άλλο το βύχεις, κάνεις, ράνεις, κουράζει. Άμα έρθεις εσύ εδώ και βήξει ο κόκκινος και σε εξαπλώσει καμιά εβδομάδα με καμιά ίωση, έλα παίζουμε μετά. Τέλος πάντων. Εσύ θα έπρεπε να έχουν νεκρό. Συνέχισε αυτά που λες εσύ λοιπόν, να πούμε και κάτι ποδοσφαιρικό. Ναι, για πες. Γιατί παλιά εκπομπή σου έκανε ανάλυση ποδοσφαίρου, αυτή τη στιγμή δεν κάνει. Ναι. Λοιπόν, πόσες φορές έχεις δει τον ΠΑΟΚ να κατεβαίνει σε εκτός έδρας ματς τέτοιο κιόλας χωρίς εξάρι καθαρό? Ούτε με τον Ολυμπιακό κατέβηκε με εξάρι καθαρό. Στο Καραϊσκάκι. Όχι, εδώ τώρα, με το προχθές. Ναι. Άρα δεν ναι, εννοώντας εκτός έδρας. Α, εκτός έδρας. Κατέβηκε. Ομάδα εκτός έδρας χωρίς εξάρι καθαρό δεν κατεβαίνει την Μπαρτσελόνα. Καμία ομάδα ποτέ για κανέναν λόγο. Στον κόσμο, πουθενά, ναι. Ένα. Δεύτερον, επειδή ακούω κάποιους σε εισαγωγικά συνοπαδούς ή συμφίλαθλους που λένε για το Σαββίδι, για τα λοιπά, να υπενθυμίσω ότι αν βγει κάποιος και πει στην εφορία ότι εγώ πλήρωσα αυτά που πλήρωσα ενώ δεν τα έχει πληρώσει, είναι ποινικό αδίκημα. Θα έπρεπε η εφορία λοιπόν εκεί που είχε πάει να κάνει ο έφορος μια αγωγή για ψευδή μήνυση. Για να κλείσουμε και το θέμα του αν πλήρωσε ο Σαββίδης ή δεν πλήρωσε. Πάμε παρακάτω. Γιατί κανονικά έπρεπε να βγεις και να πεις ότι φυσικά και πλήρωσε, γιατί είχαμε ρεπόρτερς εκεί και μάλιστα μιλήσαμε με τους υπευθύνους της εφορίας και ναι, έχει πληρώσει. Αν θυμάστε την περιβόητη δήλωση, πια ένα τσάι κάποιων εκατομμύριων ευρώ. Είναι αντισαπητικός αυτός. Κωστή, δεν σε άκουσα. Αυτός ο φίλαθλος γενικά είναι αντί. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εμένα με ενδιαφέρει η δική σου στάση που αφήνεις αυτά να ακούγονται. Και δεν μιλάμε για άποψη όταν αυτό που λέει ο άλλος είναι μηνύσιμο. Τρίτον, πες μου σε παρακαλώ μια ομάδα παγκόσμια η οποία τρώει γκολ στο 50 δευτερόλεπτο, στο 55 ο βασικός στόπερ είναι με κίτρινη κάρτα και αποβολή, δεύτερη, και ο έτερος στο κέντρο έχει και αυτός κίτρινη κάρτα και ο προπονητής δεν αλλάζει τον παίχτη για να τον προστατέψει. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να γυρίσει το παιχνίδι? Όχι. Μάλιστα. Εάν ο Ήβιτς έκανε μια αλλαγή στα στόπερ του. Πώς? Αν ο Ήβιτς, βγάζοντας το Μαλεζάπηχη που έχει την κίτρινη και βάζοντας δίπλα στο Βαρέλα ένα άλλο στόπερ. Ναι. Έπρεπε να βάλει το Λέο Βασβάκ. Στο μάτς. Ναι, αλλά είχε ήδη μια αναγκαστική αλλαγή στο 15. Πέρα από αυτό το κομμάτι, άστο και την αναγκαστική αλλαγή. Πιστεύεις εσύ χθες ότι ο ΠΑΟΚ κατέβηκε να κερδίσει το παιχνίδι? Και εσύ τι λες, κάθισε να χάσει? Όχι, εγώ πιστεύω ότι κατέβηκε για να το κλέψει και ήταν αυτό το λάθος που έκανε ο Ήβιτς. Δεν κατεβαίνεις να το κλέψεις. Κατεβαίνεις να παίξεις την μπάλα σου. Δεν την έπαιξε. Επειδή λοιπόν οι αεξίδες θα πάθουν αυτό που πάθαμε εμείς μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό, γιατί ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό, να θυμάστε και πέρσι πρόπερσι ήταν. Κάναμε κάτι είτε με Γιάννενα, με Ξάνση, με. Τέλειωσε η χρονιά του εκεί. Μην παρασύρονται. Θα τους ξαναπετύχουμε και στα play-off και στο κύπελο μάλλον. Αν θα μπουν βέβαια play-off. Αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε χτες ήταν μακράν ο χειρότερος ΠΑΟΚ που έχει περάσει φέτος. Και παρόλα αυτά, όσο ήταν 1-0, σε αεξίδικο ιντερνετικό κανάλι που το έβλεπα εγώ, έτρεμε η ψυχούλα τους. Να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις Γρηγόρη. Συμφωνείς ότι μετά από αυτό που είδες και χτες, ότι το καλύτερο για σένα είναι να μην τύχεις με Ολυμπιακό στα ημιτελικά, αλλά να τύχεις με Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ? Θα σου πω για τους ευνόητους, για τους λόγους που ανέλησα πριν. Θα σου πω ότι προσωπικά, εάν ο ΠΑΟΚ κατέβει ορθολογικά και παίξει το 60-70%. Δεν μπορεί να το. Λέμε πρακτικά πριν το μάτς, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι κυκλοθυμικός. Μπράβο. Λοιπόν, και πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν κυκλοθυμικός, αλλά στα play-off έκανε περίπατο. Φέτος είναι καλύτερη ομάδα ακόμα. Φέτος είναι ακόμα καλύτερη ομάδα. Θα περιμένω, αντί να μου γίνει το 80% αυτής της ομάδας που μπορεί και την επόμενη αγωνιστική να μου είναι το 20%,
να μου παίξει ένα 60% μπορεί σε όλα τα μάτς. Μάλιστα. Έτσι όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι, και δεν το λέω με εμπάθεια, πραγματικά σου μιλάω, φέτος και ο Ολυμπιακός, καλά ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε από το 60 και μετά. Λίγο η ΑΕΚ έστρωσε τώρα, πήρε τα πάνω της, αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι για κλωτσιές. Ο μοναδικός που παίζει καλή μπάλα αυτή τη στιγμή είναι ο Πανιώνιος. Τρομερά καλή μπάλα. Και θέλω να το δω το μάτς του Τούμπα να παίξουν και οι δύο το καλύτερο παιχνίδι μπορούν. Και μπορεί να σε παραξενέψει, πάρα πολύ καλή μπάλα παίζει και ο Ατρόμητος. Ναι, παίζει καλή μπάλα. Απλά εμένα μου αρέσει σαν ομάδα φέτος. Είναι πολύ κοντός. Ασχέτως αποτελεσμάτων, έτσι. Είναι πολύ κοντός, ναι. Γρήγορη ομάδα, κοντά οι γραμμές του, δυνατή ομάδα. Ταχύτητα έχει τέχνη. Το Λιμιό είδα χθες πολύ καλό. Να σε καλά, Κώστα. Το Κατράν είδα πολύ καλό. Έλειπε ο Κυβρακίδης. Παρακαλώ. Ο Κυβρακίδης που είναι από τα μέρη μας, πολύ καλό. 400. Έπαιξε κοντές εκεί. Τέλος πάντων, όντως ο Πανιώνιος είναι και, και ο Ατρόμητος πολύ καλύτερη από την Ξάνθη. Ποιο είναι ομάδα του προπονητή. Πάμε στον κόσμο, ναι. Τι κάνουν τα παιδιά. Έλα. Καλώς καλά είμαστε. Τι έγινε. Τι έπασο καλά. Πήρε κανένα σου ρωτή. Προχτές τι μου είπες Γρηγόρη όταν σου είπα σιγά κερδίσαμε ένα κουτσό Ολυμπιακό. Και μου τι? Είπες και αντιπαοξής. Όχι, λέω δεν μπορεί να σε πάω και να βγάλει το συγκρίνια. Και ο Τζόρνταν έτσι μου είχε πει. Συγγνώμη. Δεν με νοιάζει τι σου λένε οι άλλοι με μένα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα τα βάλουμε στη σειρά. Ο φίλος είναι 30 λεπτά τον πάω με τον Ολυμπιακό και δεν του άρεσε μάλλον. Ραπτόπουλε. Άκουσε με. Με τη Γερμανία φάγαμε 4, βάλαμε 1. Χοροπηδούσαμε 1 και πήραμε το Champions League. Με τη Ξάνθη χάσαμε. Το Ολυμπιακό το κουτσό το κερδίσαμε. Όλοι το κερδίσανε, 3 συνεχόμενα. Και χθες με τη Χούλα τι κάναμε. Τρομπόνι. Καλά είναι να μην πάμε στο τελικό, με οποιαδήποτε ομάδα. Και από τις 3 άλλες. Γιατί θα ξεφτυλιστούμε για άλλη μια φορά καμιά τετράδα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση θα σας κάνω, θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο. Πέρσι πρώτος δεν βγήκες, στα play-offs. Πού? Πρώτος δεν βγήκες στα play-offs. Συγγνώμη, ξέρεις τι θα έχουμε πλάκα, Γρηγόρη. Ρε εσύ, πέρσι πρώτος δεν βγήκες. Ναι, συμφωνώ. Και λες όπως πέρσι. Συγγνώμη, αν ο Κουτσός Ολυμπιακός έχει 3 στόχους και τους πετύχει τους 2 και τον ένα θα αποκλειστεί. Αν δεν αποκλειστεί τώρα με την Τουρκία, με το επόμενο θα αποκλειστεί. Τότε θα γελάμε. Με τι να γελάσουμε, δεν κατάλαβα. Αν πάρε το κύπελλο και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα γελάμε ή όχι. Δεν θα τα πάρει και τα δύο. Δεν θα τα πάρει και έτσι τα δύο, όχι. Εντάξει. Αν τα πάρει όμως. Αν τα πάρει, εγώ θα γίνω ρόμπα. Εγώ κάτι άλλο θα σας ρωτήσω και τους δύο. Οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες ο Ίβιτς να πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο από τον ΠΑΟΚ ή πιο περισσότερες πιθανότητες είναι ο Λεβέντης να γίνει πρωθυπουργός. Γεια σου Τσένα. Παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Εδώ είναι. Έλα. Σε παρακαλώ μία χάρη θέλω. Το Μπατζανάκι μου πήγε στον Κιανό Σταυρό και άφησε το αυτοκίνητό του και δεν θυμάται πού είναι. Πήγε τη γυναίκα του να κάνει χείριση, ναι. Και δεν θυμάται. Να σου πω λίγο τα νούμερα να μας βρει κανένας να μας πει που κοντά είναι. Μήπως το κλέψανε ρε. Δεν το κλέψανε, όχι. Το άφησε ο άνθρωπος από τη σαστιμάρα του, είναι μεγάλη ηλικία. Και δεν θυμάται τώρα πού είναι. Έχει περίπου μια εβδομάδα. Θα πάρει τηλέφωνο στην γραμμάτια. Στην αστυνομία, αφού δεν έχει κλαπεί, δεν έχει κλαπεί. Ποια αστυνομία θα πάρει. Είναι παρκαρισμένο. Αν κανένας, ας πούμε, είναι γεροντάκι, πήγε, έκανε η γυναίκα του στην κλινική και ναι. Δεν έχει ούτε δυνατότητα τίποτα. Και okay. Θα πάρει. Ωραία. Σας παίρνω τηλέφωνο. Θα πάρει τηλέφωνο στην γραμμάτια. Θα πάρει τηλέφωνο στην γραμμάτια. Ναι, να σας δώσω τα νούμερα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να τα γράφουμε αυτά τα πράγματα. Τα κορίτσια στη γραμματεία θα το κάνουν αυτό. Θα πάρει ξανά. Δεν μπορεί να κάνει στα 390. Γραμματέως δουλειά ο κόκκινος, κατάλαβες. Θα πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία, θα αφήσει τα στοιχεία, γιατί και να το πούμε εμείς δεν φτάνει. Πρέπει να το πούνε και οι άλλες εκπομπές. Εντάξει. Ναι, έγινε, θα να πάρει τώρα στη γραμματεία. Να σε καλά. Παρακαλώ. Ωραία τον έστειλε τον άνθρωπο. Δεν τον έστειλε, φίλε. Του είπα ότι ισχύει. Πάντα έτσι δεν γίνεται.
Πάρε εσύ, κουλώσεις. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή εσύ τι, επειδή εσύ δεν είσαι γραμματεία, δηλαδή τι, είσαι προύχοντας, πάρε το βρωμόχερό σου που μυρίζει σαλαμίλα. Πώς γίνονται. Ναι, πώς δεν ξέρω. Εσύ έχεις άλλους τρόπους να γίνει. Έχω τρόπους. Τι αμάξι ήταν, τάδε. Τι νούμερο είναι, τάδε. Τι χρώμα είναι, τάδε. Το λες, το γράφεις, το αφήνεις και στους άλλους. Αλλά επειδή είσαι βόδαρος. Και επειδή είσαι ζώο, μοσχαροκεφαλή να πούμε. Επειδή είσαι μπουγάτσα με χέρια, άμα σου έλεγε τώρα ήταν Mercedes 200 ναι. SLK ή 500 SLK, ναι. Τι θα τον έλεγε, κλείσε φίλε και πάρε με εκτός αέρα, γιατί χωρίς αμοιβή δεν λες για το κεφάλι. Άλλο τι θα του έλεγα εγώ μετά. Άλλο τι θα οπότε, του έλεγα εγώ μετά. Για να μην πούμε σε οποιαδήποτε περίπτωση, ναι. Ας πάρει τη γραμματεία, ναι. Να πει τι είναι. Πολύ εξυπηρετικό. Γιατί πολύ γάιδαρος με ουρά είσαι. Πάει στον κόσμο. Εσύ πες ότι είμαι γαϊδούρη. Είσαι γαϊδούρη, τι είσαι. Okay. Πα, ότι είναι. Δεν τον εξυπηρέτησε. Τι να, στείλω. Πα, 12 πες χρόνια. Ότι δεν τον εξυπηρέτησε. Δεν τον εξυπηρέτησε τώρα. Πόσο στείλω έχει κλέψει. Όσο θέλω. Το δικό πόσο, μου. Αλήθεια. 50. 50. 50 στην κατοικιά κλέψει. Εσύ πόσα, στα 12 χρόνια που είσαι εδώ, πόσα στείλω έχει φέρει. Έχει έρθει ποτέ στη ζωή σου με ένα στείλω εδώ πέρα. Μία φορά ναι. Με μια σημείωση. Να γράφει ένα νούμερο, ένα αυτό, μια. Πάλι ρεύεσαι. Αφού φέρνω το. Ποιο γράφει. Πάλι γρούκα εκεί. Ένα πάλι. Κοίταξε, εσύ. Είσαι χαβαλές. Υπάρχουν και βλάκες. Ναι. Εντάξει. Το βράδυ, ε. Πες ρε κοκκίνα, γιατί δεν λες. Γιατί, άμα κάτι σε πειράζει. Ό,τι έχω να πω, το λέω κατά πρόσωπο. Κατά πρόσωπο. Καλά. Πάμε. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ναι. Έλα, φίλε, πάμε. Rapto.gr. Οι ραδιομονικές και τηλεοπτικές εκπομπές μαγνητοκοπημένες στο rapto.gr. Μαγνητοσκοπημένες, όχι κοπημένες. Λάθος έκανα. Δεν ακούω, λέει ο Κουλιανός. Αλλιουρουφιάν μου με ενημέρωσαν ότι με εξεφωνίζεις για Ουάρντα και με το δίκιο σου για χθες. Αλλά επειδή νιώθεις και εγώ να ήμουν ο Μάνταλος και είχα τρία χαφ πίσω μου να καλύπτουν το γόλο μου, θα φαινόμουν παιχτάρα. Σωστό. Ενώ ο Ουάρντα χθες έπαιζε με 1,5 χαφ και χωρίς εξάρι καθαρό. Θα τον κρίνεις δίκαια όταν επιστρέψει ο Κάνιας. Σωστό το μήνυμα, σωστός ο Κουλιανός. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Πολύ μεγάλη κυκλοφορία θα είχαν δύο βιβλία. Να γράψει ο Κόκκινος για τον Ραπτόπουλο και ο Ραπτόπουλος για τον Κόκκινο. Ένα βιβλιαράκι με 100 σελίδες. Ναι, πρέπει να μας κάνει μια πρόταση ένας οίκος μόδας. Ένας οίκος. Ναι, μόδα. Ανοχή. Καλά το λέω, να κοιτάξτε. Ανοχής. Λέγε. Κύριε Κόκκινο, γιατί τώρα τον πειράζει συνέχεια. Γιατί τον πειράζω, γιατί αυτό που λες, φίλε. Πες μου. Είσαι φοβερό πειρακτήρι. Ξέρεις την ψυχολογία αυτού του απλού ανθρώπου, του original ανθρώπου. Ποιος είναι απλό, ποιος είναι απλός. Αυτός, ο απέναντί σου. Ρε φίλε, βλέπεις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, και τον πειράζεις έτσι ευγενέστατα και δεν καταλαβαίνει ο άλλος να κλείσει το στόμα του. Σου λέει, άστον. Χαζός είναι δηλαδή. Πάντως, ναι, γράψε, πραγματικά γράψε κανένα βιβλίο ο ένας για τον άλλον, αλλά κοίταξε μη συνεφεριάσετε. Δεν μου λες, θα μου το χορηγεί, θα το πληρώσει το βιβλίο, αφού το πιστεύεις τόσο πολύ. Ανάρπαστο θα γίνει. Όχι, ρε φίλε, εμπιστεύομαι το ένστικτό σου, το χρηματοδοτείς. Κοίταξε, εδώ δεν έχω σόλες για τα παπούτσα. Ρε φίλε, και έχεις άποψη για το βιβλίο. Στείλτονα, έχεις άποψη για το βιβλίο, δεν λέξεις όλες λέει για τα παπούτσια. Σιρόπουλος, από Βέρεια, φίλος της εκπομπής. Αδερφός, κουμπάρος. Ραπτό, πες τα χανούμια ότι και 13-0 να κέρδιζαν μια ζωή κούλα θα είναι πλέον, γιατί μόνο μια μικρή ομάδα πέφτει στη Γάμα και τη Β' Εθνική και να θυμούνται πάλι ο ΠΑΟΚ θα βγει προκριματικά τσουλού. Λοιπόν, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή κάτσε, να πάρει. Κάτσε να ακούσεις τώρα. Λέγε. Λοιπόν, ναι. Αεκάκι, ποιο ντέρμπι έχει η κούλα με τον Ολυμπιακό? Τα 6 και 3 γκολ που τρως κάθε φορά στο Καρισκάκι και 0 γκολ που τα βάζεις. Ναι. Θέλουμε το Αεκάκι στο κύπελο. Μικρή ομάδα, πλασματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πόσο έξυπνο πρέπει να είσαι για να λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη όλων ομάδα. Ρευλάχο λέει, άντε ασχολήσουμε με τον Μελισανίδη τραχανά. Πάρε τα γκίδια σου και τράβα από εδώ τον Ραούκο που θα τον έχεις μετά το καλοκαίρι. Ρόμπα, κούλα, μιλάς εσύ που έχεις φάει γκολ από τον Αραμπατζή. Ο Ήβιτς είναι λίγος επειδή σε σένα δεν έκανε τίποτα. Τελικά δεν βάζετε με τίποτα μυαλό πάω και έχετε υπερεκτιμήσει πολύ την ομάδα σας, τον μπλαζέ ύφος θα σας φάει. Τον μπλαζέ. Λοιπόν, το τι μπινελίκι υπάρχει μεταξύ αεξίδων, αυτά είναι τα πιο light που έχω ναι, διαβάσει. Ναι, δεν τα διαβάζουμε όλα. Έχω διαβάσει ναι. Τα πιο light. Και τι έχουμε και ένα επίπεδο, έτσι. Λοιπόν. Καλά δυναμικών αθλημάτων. Λοιπόν, old school, fighting, καβάλα. 7 μετά μεσηβρίας, 18 Μαρτίου, Σάββατο, κλειστό Καλαμίτσας. Θα είναι και ο δάσκαλος να προπονεί εκεί πέρα. Το μεροκάμα τόσο πρέπει να το διαφημίσεις, το έχω πει 100 φορές. Έτσι. Δεν τα αφήνεις έτσι. Έτσι. Κάθε μια ώρα το λες. Έτσι. Ναι. Καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα.
Να ρωτήσω κάτι. Όπα, δηλαδή, να. Τρία παιδιά, τρία παιδιά βολιώτη. Συνέχισε, Μάρκο. Μόλις τηλειώσεις. Όχι, όχι. Για μένα το λες κόκκινη. Εγώ εσένα σ' αγαπάω. Λέω άμα το λες, να σε συμπληρώσω εγώ εσένα. Να με πληρώσεις, ναι, γιατί. Να σε συμπληρώσω καλά να σε συμπληρώσω. Συμπλήρωσε, ρε. Όχι. Κοίταξε να δεις, πάντα σε βοηθάω. Αλλά άμα με την πεις, δεν θα ξυπληκτείς. Ρε Μούτρο, πες μια φορά που δεν ξηγήθηκα. Γιατί... Ας αυτό τώρα, μην γυρίζεις μέσα εκεί. Όχι. Αναφέρω για το μάτς. Για το μάτς μιλάω κι εγώ. Για το μάτς τώρα. Με πλήρωσες με το over. Δεν το έχασε τώρα, το έχασε ο Ήβης. Ωραία, δικαιούται να χάσει και ένα παιχνίδι. Εντάξει, αλλά όσο για την ΑΕΚΑΚΙ, για το ΑΕΚΑΚΙ θα το λέω εγώ τώρα και θα συνεχίσω να μην πρέπει να σε βάλει. Πόσα πρέπει να σε βάλει για να μην πει ΑΕΚΑΚΙ. Ας την πει ο Ραπτόπουλος, όσο για αυτό, εμείς Δέλτα Εθνική δεν θα φτάσουμε ποτέ μέχρι πότε θα ζει και θα μεγαλώσει και το εγκουνάκι το δικό μου που είναι η Μπαουτζάκη. Γερό να είναι. Για αυτό να καταλάβουν οι μερικοί που βγαίνουν και πανηγυρίζουν το 3-0, ας την Παρασκευή δώστε στο τηλέφωνο, ειδικά το άτομο το ένα που ζήτησε προφές και είπε ότι θέλει να μιλήσει τέτα-τέτ με μένα, εγώ θα χαρώ πολύ να μιλήσω τέτα-τέτ. Το τηλέφωνο μου το έχεις, ξέρεις πολύ καλά. Εγώ δεν κολώνω στα ποδοσφαιρικά και ξέρεις ποιος είμαι. Κατάλαβες, αλλά όταν όμως θα γίνει και κλήρωση, εγώ θέλω να τύχει να είμαστε πάλι αντιμέτωποι, ένα αγώνα κάτω, ένα πάνω εδώ πέρα. Αλλά να έρθει όμως στην Τούμπα, ας φορέσει και εγώ στο ΆΚΑ θα πάω. Εδώ αυτός στην Τούμπα δεν μπορεί να έρθουν εκεί μέσα να καθίσουν. Πρέπει να είναι κρυμμένοι κάτω όπως πάει ο Ραπτόπουλος του Χαριλάου. Μη γελάς. Ήταν καλό αυτό. Ήταν καλό αυτό. Πολύ καλό ήταν. Μην πανηγυρίζει τώρα το 3-0 και κάτι τα βγάσεις και κάτσε εκείνο. Μην ρωτήσεις άλλα. 2-50 έδινε το over. Μη προκαλείς για να μην σε μπαίνουν τα άτομα αυτά που μπαίνουν. Και με πετάθηκε και ένα προθέσιο, ένα παλικάρι που δεν το γνωρίζω εγώ. Και ότι με γνωρίζει, ας με γνωρίζει αυτός. Από την Καβάλα. Και είπε το όνομά μου. Το δικό μου. Εντάξει, εγώ χάρηκα πολύ που τον άκουσα. Για σένα δεν μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ όμως για το όνομά μου. Να μιλήσει. Εγώ θα βγαίνω και θα βγαίνω πάντα. Να μιλήσει και ένα τελευταίο, Μάρκο. Έπαιξε ωραία μπάλα στο πρώτο μήνυμα. Στο δεύτερο δεν ήταν. Ήτανε μάπα το καρπούζι το δικό σου, έλα. Ήτανε φιλαράκι μου, έφαγε το δεύτερο τον γκολ και το πρώτο τον γκολ και μην ψάχνουμε να βρούμε. Ήτανε εδώ σκόραρε ο Αραβίδης τώρα. Και η κάρτα. Και η κάρτα. Που άλλο απλώνει το χέρι, α μπει τερματοφύλακα σου, εσύ άμα είναι. Χατζίδης πάλι. Γεια σου, Μάρκο, ένα τελευταίο να προλάβουμε, ναι. Ορίστε. Μ' ακούτε, γεια σα. Γεια σα. Τα μούτρα σα κάτω σήμερα, οι παοξίδες. Τα μούτρα κάτω. Λοιπόν, ο Ναγιώτης, Taxiway. Taxiway, μάλιστα. Ναι, έχει πέσει πολύ το επίπεδο τη εκπομπή σα. Ζητάμε, ζητάμε συγγνώμη. Για να βάλω. Κοιτάξτε, βγήκε προηγουμένως ο κύριος να σας δώσει τους αριθμούς αυτοκινήτων εκεί που ξέχασε το αυτοκίνητο του Κιανό Σταυρό που εμείς έχουμε περικυκλωμένο το Κιανό Σταυρό. Θα μπορούσαμε να το βρούμε. Εσείς όμως δεν το παίρνετε τα νούμερα, το στέλνετε σε γραμματεία. Εμείς μπορούμε να σας ακούμε συνεχώς όλη τη διάρκεια από ό,τι θα κοινώσει τα νούμερα. Μπορεί ένας κόκκινος να κάνει χρέη γραμματέως. Κύριε μου, να ρωτήσω. Λοιπόν, κάτι. Είναι δυνατόν τώρα να ρωτήσω. Υπάρχει θέμα κόκκινο. Με συγχωρείς, να σε ρωτήσω κάτι. Χτυπάει το κινητό σου και σου λέει κάποιος κύριος να πάτε να πάρει την τάδε κυρία από εκεί. Και δεν ξέρεις ποιος είναι. Θα πας. Είναι το ίδιο. Μην δικαιολογήσε, ρε. Αυτό ακριβώς είναι. Το ίδιο. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι το ίδιο. Το πω. Ρε φίλε, θα... Δεν σου... μπορεί ένα σκότ να κάνει χρέη. Σου είπα τη δουλειά σου. Εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Σε παίρνει κάποια άγνωστη κυρία. Ακόμα τώρα σε 5 λεπτά μπορούσαμε να το βρούμε το αυτοκίνητο, αν είχαμε τα νούμερα. Γιατί το στέλνει. Δηλαδή μετά από 5 λεπτά δεν μπορούμε να το βρούμε το αυτοκίνητο. Μα μπορώ να ακούω εγώ συνέχεια την εκπομπή σα. Δεν μου αρέσει πλέον η εκπομπή σα. Μπορούν. Μην ακού, ρε φίλε. Γιατί. Τελείωσε, δεν σα ακούμε. Να μην πέσει περίπου πολύ το επίπεδο σα. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο έπεσε. Μέχρι 20 λεπτά για να πάρω για να σα. Γι' αυτό το λόγο έπεσε. Διαβάζετε διάφορα. Γι' αυτό το λόγο έπεσε το επίπεδο. Τέλο πάντων, γεια σα, γεια σα, χάρη. Μάλλον με τα δύο χέρια ο κύριος γυμνάζεται. Να το δεν γυμνάζεται με το ένα. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για
Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για... 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 Λοιπόν, η...